Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς στη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις τριστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό σας απόγευμα. Ακούτε Μετρόπολης και πολύ καλά κάνετε. Εδώ θα είμαστε παρέα από τώρα μέχρι και τις 4.95,5 των FM. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, ο Θανάσης Καραμπάκας στο production, η Λαγκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, ο γαλάζιος Κωνσταντίνος Δραπτόπουλος σήμερα και ο Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα της Μετρόπολης 95,5 των FM. Yeah. Σου πάει. Άσε ρε με τα ρούχα, τα βρωμορούχα, σου πάει. Όχι ρε. Υπάρχουν χρώματα. Άντε πάλι. Τα οποία ταιριάζουν, αναδεικνύουν κάποιον άνθρωπο. Λίγο με νοιάζει. Τώρα τι να σε φωνάξει. Εσένα θα σε νοιάζει, νοιάζει για άλλους. Φρεσικά μην κάτσω τώρα εγώ να κάτσω κάνα μισά ώρα, δεν τι με ταιριάζει να βάζω. Ό,τι βρω το βάζω. Συνήθως έτσι κάνεις, άλλο ότι αυτό σε αναδεικνύει. Μέχρι να βρωμεί σε δύο μέρες θα το βάλω στο δάχτυλο. Άλλο αυτό βρε, εντάξει. Άσε μέρε με τα βρωμορούχα τώρα, πάνε στα θέματα. Τα ρούχα είναι βρώμικα. Βρωμορούχα σιγά. Σου πάει, δεν σου πάει. Τελείωνε. Υπάρχει ρούχο ωραίο και υπάρχει. Έλα βρε τώρα ρούχο ωραίο. Δεν ρούχο ωραίο για να μπαίνει εκεί να μην είσαι γυμνός και να μην κρυώνεις. Λοιπόν, είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κατινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να διαγράψετε οριστικά το αυτοκίνητό σας, κρατάς την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 και όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική λοιπόν διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα μόνο ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Τι θες να πεις, λέγε.
Πήγα εγώ στον Κουρέα μου τον Κτενίδη, με έκανε τζιζιλόν. Εσύ πήγε στον Κουρέα. Αμέ. Να σου κάνει τι. Μύτη. Φρύδια. Αυτιά. Σβέρκο. Σώμα. Μπροστά. Πίσω. Πώς το λένε. Ξεγυμνώθηκες. Ξεγυμνώθηκε, γιατί τι θα πάω. Εσύ δεν ξεγυμνώθηκες μπροστά σε αποδυτήρι. Αφρομοκοπάει υδροτήλα μέσα. Εννοείται. Και λοιπόν, πού, σε τι αποδυτήρια ξεγυμνώθηκε, σε τι είδους αποδυτήρια ήταν αυτά που ξεγυμνώθηκε εσύ. Σε κολυμπητήριο. Σε κολυμπητήριο δεν βρωμάνε. Τα... Σε χλώριο βρωμάνε. Σε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, σε ποιο γήπεδο ρεκόρ και επίση ξεντήθηκε. Σε ποδοσφαιρικό και, και στο. Στην καφετέρια. Όχι, και σε γήπεδο βόλεϊ. Σε γήπεδο βόλεϊ ξεγυμνώθηκε. Πώ ξεγυμνώθηκε, δηλαδή. Τι έκανε, κυριγούσε καμιά βολυμπολίστρια. Δεν κάνει με τα μπάνια. Γιατί έπαιξε βόλεϊ. Δεν έπαιζε. Πού έπαιζε. Στον Αετό. Στον Αετό, μα. Έπαιζες βόλες. Στο... Εντάξει, άντε να το δεχτώ. Ποδόσφαιρο, πού βρήκες αποδυτήριο. Να πω ότι δεν ήξερες. Ο, δεν ήξερα, για πες μας τα πάντα. Και πού ήταν το αποδυτήριο. Εντάξει. Στον τάξη ήταν. Να κάνουμε τώρα καριέρα, κάναμε μήπως ήμασταν. Για ποιος έκανε καριέρα. Στεφτεί αποδυτήριο αντρικό ήθισμα. Πού. Αναγκαστικά. Πού. Το καλύτερο που με έχει τύχει, άντε να σου πω. Ο, σε ποια αποδυτήρια ήσουν, τι. Θα σου πω το καλύτερο, το καλύτερο που με έχει τύχει. Πάμε να παίξουμε 5x5. Ναι, κλείσω. Α, σε 5x5 πήγε. Όχι. Α, σε τέτοια αποδυτήρια. Εντάξει. Να σου πω να γελάσει. Πάμε να παίξουμε 5x5. Εσύ. Ναι. Γι' αυτό πεθαίνετε από έμφραγμα στα 5x5. Έχει πολλά χρόνια. Χιαστού και τέτοια. Τώρα ακούνε οι καρδιολόγοι από κάτω και οι ορθοπαιδικοί και λένε μπράβο. Να πηγαίνετε όσοι είστε σαν τον κόκκινο να χτίζουμε βίλε εμεί στην Καλκιδική. Λέγε, ρε. Λέγε. Λοιπόν. Πήγε στα 5x5 αυτό. Ναι. Άκουγε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε 5x5. Πολλά χρόνια, το 97. Ναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν μου βγαίνει ένα πνοή, πέφτω κάτω. Από το ουίσκι και τα τσιγάρα. Λοιπόν, έφυγε το Απόστολο Αβδελάς. Ο Αβδελάς μια χαρά έπαιζε. Πλάκα μου, και παίζει. Ο Αβδελάς ήταν και. Καλό αυτό. Και καλό υπέα ήταν. Φυσικά. Άντε, τελείωσε. Μη σηκώνεσαι, μην κάνει. Ναι. Έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Σωστά σε είπε. Γιατί νόμιζε έτσι όπω ήσουν χοντρό, μήπω έπαθε κανένα έμφραγμα. Δεν ήμουν χοντρό. Να τι ήσουν λίγο νόσο. Δεν ήμουν χοντρό. Γλυκάδια δεν είχε τότε. Ξέρει ποιοι είναι οι καλύτεροι πελάτε των 5, οι καλύτεροι. Καρδιολόγοι και ορθοπαιδικοί. Όχι, οι ορθοπαιδικοί. Βέβαια. Επειδή λόγω πλαστικού χλωροτάπητα κολλάει καμιά φορά το πόδι. Εγώ αν είχα γραφείο και ιδιών, θα έστελνα 3-4 δικού μου. Έξω από τα γήπεδα τα 5x5. Όλο και κάποιο θα ξαπλωθεί από κανένα έμφραγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τα πάμε να τον πάρω εγώ. Αμέσως. Επειδή είναι φίλο στο μεγαλύτερο γραφείο κηδιών, ναι. Ρώτα πού είναι τα κουμάντα. Δεν ξέρω εγώ. Και αφού ξέρει. Άστο, μην το λες μόνο. Στα χέπα, στα αυτά είναι. Όχι, σταμάτα, ρε. Σταμάτα, βρε. Είναι παντού. Όπου πρέπει είναι πάντως. Έκλεισε του δουλειά. Είσαι ωραίο. Τελείωνε, βρε. Τελείωνε. Λοιπόν. Κάτι ήθελες να πει για τις εκλογές. Πάλι σε βλέπω τρώγεσαι. Ποιες εκλογές. Με τις δημοτικές εκλογές σε βλέπω τρώγεσαι. Α, ναι, βέβαια. Τι έχεις πάθει, ρε, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Έκανα φιλία. Περίμενε. Το να κάνεις φιλία είναι θεμητό. Έκανα φιλία γιατί τον έβαλα στη δεξιά μεριά τον Ζέρβα, εγώ το φίλο μου. Ναι, ρε, φίλε, συγγνώμη. Ο Ζέρβας είναι ΠΑΟΚ. Και τι έγινε, δηλαδή. Και ο άλλος μπορεί να είναι Άρης. Τι σχέση έχει. Εγώ μετράω τον άλλον τι ομάδα είναι. Είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Και έχω διαφωνία μαζί του γιατί πάω στο γραφείο του και είναι εκεί τον Μπρέλεβιτς. Βάλε ρε κανένα κούδα, λέω, κανένα σαράφι και κανένα φουντουκίδι. Του έχει και αυτού. Αλλά είναι μπασκετικό. Θα συμφωνείτε. Είναι κουλτουριάρη. Εγώ το θυμάμαι. Προέρχεται από την οικογένεια του. Εγώ το θυμάμαι πάντω σε πολλά. Επειδή ο μπαμπά του ήταν πρόεδρο στον ΑΣ, είχε επηρεαστεί να πούμε και είναι πιο εσύ στα μπάσκετ, να πούμε. Κατάλαβε. Κοίταξε, εγώ τον λοιπόν, έχω δει σε πολλού αγώνε ποδοσφαίρου. Ο μπαμπά του έχει εργαστεί για την ανέργηση τη Τούμπα. Δηλαδή δούλεψε ο μπαμπά του Ζέρβα. Μεγάλη ήταν ιστορία μεγάλη. Άρα. Δούλεψε ο μπαμπά του Ζέρβα. Η θεία σωτηρία με δικιά μου ζαμπέτα κουβαλάγαν τα μπετά να πούμε. Λοιπόν, και ο Ζέρβας από δίπλα. Και του κλειστού μπάσκετ στην Πηλαία. Του παλατάκι το κρατικό που λένε οι Αργιανοί. Λοιπόν, και διαβάζω και δηλώσεις. Έχει πει ότι ο Δικέφαλος είναι στην καρδιά του και θα είναι ο δήμαρχος που θα εγκαινιάσει τη Νέα Τούμπα. Το έβαλε να πούμε αμέτη μου χαμπέτη που λέει στη γειτονιά μου να εγκαινιάσει τη Νέα και Τούμπα. Το θεωρεί δεδομένο. Ναι, γιατί καταρχήν ο άνθρωπος είναι πεντακάθαρος, είναι καλοντημένος που λες για τα ρούχα κτλ. Τις κολόνιες του, τα αυτά του, στα καλά εστιατόρια θα πάει, είναι και στο λαό από πίσω. Όλα μαζί. Πώς είναι η Πατουλίδου η φίλη μου δηλαδή, με όλους μαζί παρέα κτλ. Στην κοινωνία να πούμε μπροστά, είναι και ο φίλος μου ο Ζέρβας. Να μην έχουμε φίλους δηλαδή. Ωραία. Τέλος. Λέγε. Αν λοιπόν έρθει στα, ναι. Στα πράγματα, ναι. Θέλω να του πεις ένα παράπονο. Τι θα του πω, το πω εγώ. Ναι. Δικό μου. Θα πάω στο γραφείο του. Όταν θα πάω στο γραφείο του. Ναι, είναι και ακροατής μας και τηλεθεατής δικός μου. Βλέπω και βιντεάκια, χαλαρό, καλό. Κτλ. Εντάξει. Ναι. Θέλω να του πεις ένα πράγμα. Ναι. Μπαίνει σε εφαρμογή, έχει μπει στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης. Έχεις... Όταν εννοείς κέντρο της πόλης, πες μου λίγο ότι. Με λεπτομέρεια. Από την.
Πού? Πλατεία Χάνθ. Χάνθ. Μέχρι ναι. το Βαρδάρι. Μέχρι το Βαρδάρι. Τι γίνεται εκεί? Χοντρικά το λέω. Ωραία, τι κάνει εκεί? Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται θέση.gr. Θέση. Ναι. Τι είναι αυτό? THESI. Τι κάνει αυτό το θέση? Θέση.gr. Ποιο το έχει αυτό? Λοιπόν, κομμουνιστή, δεξιό, ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι, το έκανε ρε παιδί μου, ο Δήμος Θεσσαλονίκη. Άρα οι κομμουνιστές. Δεν είναι κομμουνιστέ. Αφού είναι ο Δήμαρχο Κουμούνα, κουμούνα, τι, κομμουνιστέ. Ποιο είναι? Κομμουνιστή. Ο Δήμαρχο Κομμουνιστή. Τι είναι? Σε άλλο πλανήτη. Τι είναι, του γκέι έφερε αυτά, είναι πολιτισμένα. Και όποιο πάει με του γκέι είναι κομμουνιστή. Τι είναι, δεξιό, έχει δει κανένα δεξιό να πηγαίνει με άντρα? Για πάμε παρακάτω. Ρε, έχει σημασία. Αυτό που κυνηγούσε. Αυτό που κυνηγούσε τον παιδεραστή τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν? Τι παιδεραστή? Αυτό που φωνάζανε. Αθώθηκε. Τι αθώθηκε? Το βάλα φυλακή απ' έξω. Όχι, φυλακή με αναστολή. Άλλο με αναστολή και άλλο. Άλλο ομοφυλόφιλο, άλλο παιδεραστή. Με αγόρια πήγαινε. Α, με αγόρια πήγαινε. Ναι. Ήταν ο Κουστατζόρο. Για λέγε παρακάτω λοιπόν. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Ναι. Η Θεσσαλονίκη έχει χιλιάδες αυτοκίνητα, χιλιάδες σπίτια. Ναι. Έχει πάνω από. Πού καταλήγει, ρε, βάλε Τετάρτη, λέγε. Τι θες, ποιο είναι το παράπονο? Να μιλήσω. Εμένα και να μιλήσει, εγώ. Να ακούσει το θέμα. Το θέμα. Και από εκεί και πέρα να βγάλει συμπέρασματα. Γιατί πες. Εσύ δεν το γνωρίζει. Ναι. Πρέπει να σου αναλύσω πέντε πράγματα. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάνε, κάνει αίτηση. Πού? Ω μόνιμο κάτοικο τη Θεσσαλονίκη. Του κέντρου. Τη Τούμπα. Ποια Τούμπα, ρε κόκκινε? Εσύ με λε για Χάνθ με τη Βαρδάρι. Μία, είναι τρεις περιοχές, α, β, α, α, γ και ε. Ποιες είναι, πέστες αυτές, ποιες είναι? Θα πρέπει να μπουν στο χάρτη και να τους δούνε. Εγώ είμαι μέσα στην Τούμπα. Είσαι, ναι. Ναι. Λοιπόν, η πρώτη ζώνη Αγίου Δημητρίου, ναι. Καραολή και Δημητρίου, Προμηθέως, Λεωφόρο Νίκης, Κουντουριώτου, του. Η καθαστώ, δεύτερη ζώνη ποια είναι, πες? Ρέμα, Πανεπιστήμια, Αγίου Δημητρίου. Ωραία, άλλο. Εντάξει, αυτή είναι η α ζώνη. Η β ζώνη ποια είναι? Λοιπόν, άσε τώρα ποια είναι. Θα δεν ξέρουμε ποια είναι. Θα βρει ο κόσμος στις ζώνες. Ποιες ζώνες θα βρούμε? Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε τις ζώνες στην Τουλάπα, ρε. Τι αυτές τις ζώνες θα βρούμε? Η γάμα έψανα... ζώνη ανατολικά. Μια μισή ώρα τη ζώνη μου έψαχνα. Ωραία. Ποια ζώνη θα βρω? Ελένη, Ελένη Ζωγράφ, παράλληλη την Τουλάπα. Ελένη. Ναι, Ελένη Ζωγράφ. Τι είναι αυτή? Είναι παράλληλη των κημητηρίων Ευαγγελίστρια. Ευαγγελίστρια. Λεωφόρο όχι, Ακροπόλου σε το πλήρω. Λεωφόρο όχι. Ναι. Εδώ έχουμε πει όλα ναι, ρε. Λεωφόρο όχι, βγάλαμε. Ελευθερίου Βενιζέλου, Αγράφων. Αγράφων. Τύχη Ευκλείδου, Σαχτούρη, Πλατεία Μουσχουντή. Τι Μουσχουντή? Οδό Φιλότα, βόρεια πλευρά εδώ Αγίου Δημητρίου. Ναι. Η νότια πλευρά Αγίου Δημητρίου είναι στο όριο της Α. Και σε έλεγε και όλοι οι Πακιστανοί με. Υπάρχει Α, η Β και η Γ. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι ζώνες. Ζώνες. Ωραία, άλλη ζώνη. Είπα μετά, θα τα μπει ο κόσμος, θα δει. Δεν είναι το θέμα. Πού να μπει ο κόσμος? Δεν είναι το θέμα εκεί. Ωραία, τι γίνεται τώρα? Πας καταθέσεις τα χαρτιά. Τα χαρτιά, τα χαρτιά μου. Πού? Καταρχήν να εξηγήσει τον κόσμο. Για πες να τα μάθουμε. Ότι μπορεί ένας από κάθε σπίτι δικαιούται μία θέση. Τι ένας από κάθε σπίτι? Ένα άτομο. Δηλαδή έχετε δύο αυτοκίνητα, εσύ και σύζυγό σου. Ναι. Ένα αυτοκίνητο δικαιούται. Αυτό είναι, να μολάμε αυτοκίνητα δεξιά. Καλά κάνουν. Μπράβο. Ρε φίλε. Τι ρε φίλε, τι θα πει, δύο αυτοκίνητα σε μια οικογένεια, άρα έχει λεφτά, βάλει πάρκινγκ. Άρα να πληρώσει πάρκινγκ άμα έχει δύο αυτοκίνητα. Δεν του λυπάμαι. Παρακάτω. Δεν είναι θέμα λύπηση. Πρέπει να σε λυπηθώ που έχει δύο αμάξια. Δεν είναι θέμα λύπηση. Πάμε παρακάτω, ρε. Λοιπόν, με τη θέση εξασφαλίζει δωρεάν θέση στάθμιση. Σωστό, μπράβο. Εκεί που έχουν μπει κάτι μπλε γραμμές που βλέπει. Εμένα στη γειτονιά μου δεν μπήκαν μπλε γραμμές. Θα μπουν. Εντάξει, ωραία. Πρόσεχε τώρα. Δεν μπήκαν παντού οι μπλε γραμμές. Μπήκαν εκεί που θεωρείται νόμιμο και όχι παράνομο. Σε μένα δεν μπήκαν. Παρότι, ναι. Παρότι σε πολλά μέρη πάρκαρε κόσμος. Παρακάτω. Και άμα δεις την αναλογία αυτοκινήτων και θέσεων. Ωραία. Είναι σχεδόν ένα προς 10. Ωραία. Εμείς θα πληρώσουμε δηλαδή τώρα για να καταθέσει. Όχι ρε φιλάκι. Τζάμπα είναι. Καταθέσει τα χαρτιά και παίρνει τζάμπα τη θέση σου. Εντάξει. Η θέση σου όμως δεν είναι κάτι το σπίτι σου. Ναι, πού είναι? Είναι σε μια ακτίνα που σου λέει, σου δίνει τα όρια τη περιοχή. Πάρα πολύ ωραία. Και σου λέει σε όλα αυτά τα όρια που έχει μπλε γραμμή μπορεί να παρκάρει. Τελείως. Ρωτάω τώρα. Μπορεί να ρωτάς. Και έγκεσαι. Έχει πάθει κάτι το σπίτι και πρέπει να παρκάρει κάτι το σπίτι. Και βλέπει εμένα που δεν δικαιούμαι. Ναι. Με αθηναϊκές πινακίδες, με πατρινές πινακίδες. Ναι. Να έχω παρκάρει από κάτω. Mm. Τι θα κάνει? Τίποτα. Θα πάρει την τροχιά, τη δημοτική αστυνομία να το γράψει. Ναι. Σωστά. Και άμα το γράψει και όχι το κέρδος μου δηλαδή. Η δουλειά σου δεν μπορεί να γίνει. Mm. Πρώτον. Αυτό ναι. Θα πέσει ξύλο. Γιατί να πέσει ξύλο? Εσύ άμα δεις τον άλλο να παρκάρει εκεί που δεν επιτρέπεται, τι θα κάνεις? Και τι να κάνω, άμα παίζω ξύλο κάθε μέρα ξύλο. Τι θα κάνεις ρε? Τίποτα δεν κάνω. Θα πάρω μια θέση εκεί, ένα γκαράζ που έχει, θα δώσω 80 ευρώ το μήνα και έχεις θα πάρω. Έχει γκαράζ στη Θεσσαλονίκη. Σε μένα κοντά στα 100 μέτρα. Αν η πόλη, αν ο Δήμος Θεσσαλονίκης ναι. ήθελε λοιπόν να κάνει ένα μέτρο ναι. το οποίο να είναι ευεργετικό. Εσείς αντιπολίτευση τώρα για τους πολίτες. Ναι. Όχι, εγώ είμαι πολίτης ναι. ο οποίος. Απαιτεί τι πολίτης, πράγματα. Εσύ μένεις στην παραλία προύχοντας, είσαι τσιγκιά. Λάθος κάνεις. Δεν έχει και 80 ευρώ από την τσέπη σου. Δεν έχει ρε πάρκινγκ. Επειδή λες πάρκινγκ. Δεν έχει πάρκινγκ. Περπάτα να ανοίξει καμιά δεν αρτηρία. Δεν έχει ρε πάρκινγκ. Πού θα αφήσει το κέντρο. Παρπάνε να περπατήσει. Δηλαδή το κέντρο. Έχει. Σε φτιάχνει εδώ και όταν πάω σούπερ μάρκετ και κουβαλάω τα πράγματα. Τι σούπερ μάρκετ. Όταν πάω στη λαϊκή κουβαλάω σε όλα πράγματα. Κουβάλα τα.
Τι θα κάνω, θα παρκάρω στο κέντρο και θα το κουβαλάω μέχρι το σπίτι μου. Και τι με νοιάζει με τι θα κάνει, ρε κόκκινο. Κάτσε ρε φίλε. Πρέπει να κάνουμε εκπομπή τώρα, γιατί εσύ θα κουβαλήσει το σούπερ μάρκετ. Ρε φίλε, αυτό το πράγμα βάζει δηλαδή διαγράμμιση και χώρου σταθμεύσεω σε μια πόλη η οποία έχει υποδομέ. Να υπήρχε μετρό. Να έκανε. Να το γίνεται, ένα 40 το ειστήριο θα. Όταν θα γίνει. Να υπήρχε μετρό, να κάνω 10 δημοτικά πάρκι, να έχουν και κέρδος δηλαδή. Ναι. Να έχουν φτιάξει 10 δημοτικά πάρκι μεγάλα. Τι ένστασή σου, ρε κόκκι. Δεν χωράνε τα αυτοκίνητα, ρε φίλε. Εντάξει. Και θα γίνει μπακελιό. Ας γίνει. Εμείς με τι θα ασχολούμαστε. Απλακώνται στο φίλο. Πες το φίλο στο Ζέρβα ναι. Και οποιονδήποτε πολιτικό. Κάτσε, ακόμα δεν βγήκε ο άνθρωπος. Όταν βγει, τον πω. Εσύ είπες θα βγει, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ναι. Και οποιονδήποτε. Ότι αυτό είναι κάτι το οποίο. Μπορεί να είναι πολύ ωραία ιδέα, ναι. Αλλά έχει προϋποθέσεις. Και δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί στη Θεσσαλονίκη. Mm. Στο κέντρο το δέχομαι. Να κλειστεί όλο που έχει πάρα πολλά πάρκινγκ. Εσύ που είσαι εκεί κάτω δηλαδή να μην. Λάθος κάνεις. Ναι. Στο κέντρο γεμάτο πάρκινγκ. Έχω την εντύπωση ότι κοιτάς λίγο τον πισινούλη. Στο κέντρο είναι γεμάτο πάρκινγκ. Ναι. Θα βρεις. Αναπληρώσεις. Ναι, εντάξει. Μα σου ζητά να πληρώσει. Οκ, να πληρώσει. Ναι. Σε μένα δεν έχει πάρκινγκ. Ούτε σε ένα ντούμπα έχει πάρκινγκ. Και τι έγινε. Πού θα το βάλει. Όπου θέλω να το βάλω. Τόσα χρόνια το βάζω. Κάπου το βάζω κι εγώ τόσο. Ρεάλο τόσα χρόνια. Λοιπόν, τι ακάνω. Τώρα σου. Τώρα δεν αφορά το βάζω. Δεν βλέπεις που βάζουν ναι. Κόνους, βάζουν. Ναι, και τι έγινε. Αυτά που βάλανε τα διαχωριστικά, τα λαστικένια, τα καουτσού, καλά κάνουν και τα βάζουν. Όπου βρω θα παρκάρω. Όπου βρω ελεύθερο χώρο θα παρκάρω. Δεν είναι λογική αυτή. Α, παράτα με. Κάθε που βγάλω εγώ άκος, θα κλείσει καμία αρτηρία μου. Εγώ δεν λέω μια οικογένεια που έχει δύο αυτοκίνητα ότι πρέπει να έχει δύο θέσεις. Να μην έχει. Ναι. Οι υποδομές όταν έχει ένα αυτοκίνητο. Ποιες είναι να θα το βάλει πού. Θα φτιάξουν τώρα οι Πακιστανοί στις υποδομές. Τους βάλει στο Δήμο. Τώρα συγγνώμη, θεωρείς ότι μιλάω τεκμηριωμένα και με στοιχεία. Σιγά τώρα, αφού είστε ζώα οι Έλληνες. Δεν βγαίνει ρε όπου βρίσκεται θα παρκάρετε. Αν πάρετε, πας στα θέματα. Αφού είστε ζώα. Όπου βρείτε θα παρκάρετε. Φίλε, θα παίρνει η γυναίκα στο αυτοκίνητο, ναι και... θα θέλει να παρκάρει, ναι. Θα παρκάρει κανένα 3 χιλιόμετρα μακριά. Από πού, γιατί να παρκάρει 3 χιλιόμετρα. Όπου, γιατί θα βρίσκει. Όπου βρίσκει θα το βάλει. Γιατί δεν θα βρίσκει εκεί που λέει θέση, που δικαιούται. Θα την πάρουν χαμπάρι τα κλεφτρόνια, ναι. Θα την περιμένουν, αλλά εδώ φέρ το κινητό, φέρ το πορτοφόλι, φέρ το αυτό. Έχει ένα σπρέι, έχει ένα σπρέι, φυσίτ, παράνομο που πήρα εγώ από το Βέλγιο, του τραβήξει μια στη μούρη, άντε ρε φύγε ρε κόκκινε. Και σώθηκε με το σπρέι. Άσε με ρε κόκκινε τώρα, θα μιλιστέψει εμένα τώρα, άσε με τώρα. Άσε, πάνε παρακάτω. Προβλήματα θα δημιουργηθούν. Ας δημιουργηθούν, να τα λύσουμε το μετά. Το θέμα είναι θα τα λύσω ο Ζέρβας μετά τα προβλήματα. Το θέμα είναι τα μέτρα τα οποία δημιουργούνται να είναι προς όφελος των πολιτών. Να μην δημιουργούν το κράτος είναι αντίπαλό σου. Θα είναι αντίπαλό σου. Άστα τώρα, όπου βρει, βάλτε τώρα. Στην Ταγκανίκα τη Λευκή τώρα, βάλτε εκεί όπου να είναι τα αμάξι. Βγάλτε τις πινακίδες όπως έκανε ο Μπούζος. Είχε ένα πεζό ραλί. Το άφηνε μπροστά στην εκκλησία όταν δούλευε στον Αντένα. Να πούμε, πώς το λένε. Δεν τα αφήνανε. Στη Μητρόπολη. Έβγαζε τις πινακίδες. Έβαζε πρες. Λάθος κάνεις. Δεν ξέρεις τι κάνανε. Ανεβαίνανε από τη Ζυμισκή στο Πλακόστρο. Πάει εκπομπούλα. Πηγαίνω στο σχολείο, ναι. Βγάζα την πίσω πινακίδα ναι. Και μπροστά πινακίδα ήταν κολλημένη στο τικάκι του σχολείου. Ερχόταν αστυνομικός, τι να γράψει. Ναι. Ποιο να γράψει. Άμα έφερνε κανένα φορτηγό και το έπαιρνε, θα σου λέγω. Λοιπόν, πάνε στα θέματα. Σου λέω τι κάνει, επειδή φτάνει ρε κόκκινε, φτάνει, ανηφόρα ανεβαίνω. Φτάνει με το Δήμο. Ανηφόρα ανεβαίνεις. Φτάνει με το Δήμο. Πάνε στα θέματα. Άτε. Λοιπόν, άτε. Σου έχω νέο. Άτε, πάτε. Το οποίο μπορεί να το γνωρίζει. Πες το μου, ναι. Δεν νομίζω ότι σου έφυγε ή σου ξέφυγε. Λέγε, ναι. Λοιπόν. Είναι τελειωμένη η υπόθεση, απλά δεν το βγάζουν, δεν ξέρω γιατί. Πες μου ρε παιδάκι μου. Πόσες ομάδες θα πέσουν και πόσες θα ανέβουν. Για πες μας. Δύο θα πέσουν και δύο θα ανέβουν. Τελείωσε. Μια χαρά. Ξεχάσατε την Α1, Α2. Ναι. Κυβερνητικό ρεπορτάζ είναι αυτό τώρα. Από τον, αυτό το πήρες. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Δύο θα ανέβουν απευθείας. Ναι. Δεν έχει αγώνα μπαράς. Ωραία. Και δύο θα πέσουν. Τελείωσε. Αυτό πρέπει ναι. Να σας κάνει να προβληματιστείτε. Ναι. Και για το τι. Συμφέρει και δεν συμφέρει στις τελευταίες 5 αγωνιστικές ομάδες. Ωραία. Μην παρασύρεστε δηλαδή και λέτε ότι παίζει η Φερρυππίν, Λαμία, Πανιώνες, βολεύει το Χ. Καλά κάνουν και δεν το λένε. Μην στήσουν τα μάτια και γίνεται. Καλά κάνουν. Μπράβο. Εμείς το λέμε όμως. Μπράβο, Γρηγόρη. Λοιπόν. Δηλαδή το Χ μπορεί να μοιάζει βολικό και ναι. Να το βλέπει συγκλικό και ωραίο. Όπες, πάει τελείωσε άλλο θέμα. Γρήγορα. Τακ, τακ. Τι. Συγχαρητήρια. Τι. 2-5 διανεβαίνουν. Ωραίο. Άλλο θέμα. Τι έχει. Τι παίζει η επικαιρότητα. Τέλειο είναι αυτό. Εθνικές παίζει. Ρε. Ποιος είναι αυτός που κάνει έρωτα. Εθνικές. Εθνικές. Άσε τις εθνικές. Εθνικές παίζει. Δεν μας νοιάζουν. Και έκατσα και είδα ένα παιχνίδι. Κάνα θέμα και... κοινωνικό έγινε τίποτα. Καμιά δωροδοκία, καμιά δωροληψία, κάνα αυτό. Όχι, δεν είναι κανένα κάτι διάσημο, τίποτα. Έγινε καμιά ένα μπαλκόνι. Έγινε ένα σεισμό στην. Στην Τουρκία. Και τι με νοιάζει η Τουρκία, αυτή δεν είναι χριστιανή. Τι με νοιάζει, αντίπαλη. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι αντίπαλη. Αντίπαλοι είναι οι πολιτικοί, ναι. Αντίπαλοι είναι οι οπαδοί. Ναι.
Άνθρωποι και αυτοί. Μουαμεθανοί δεν είναι. Και επειδή είναι. Γιατί θα προσευχηθείς εσύ στο δικό σου Θεό να μην πάθουν τίποτα. Άστο να πάει στο Θεό. Φυσικά. Άστο να πάει. Παρακαλώ. Θέλω ο κόσμος ναι. όλος να μπορεί να είναι καλά. Πράγμα, η καρδιά σου είναι καλή. Ναι. Δεν λέω ότι είναι καλή. Χωράει να πούμε ένα ταψί με 4 κιλά. Μπακλαβάδες μέσα. Ναι. Μπράβο Γρηγόρη. Η καρδιά σου είναι παράδεισος. Μπράβο. Λυπήθηκες που είναι σεισμός. Κάτι μου σφυρίξανε μεταξύ και έχω μείνει παγωτό. Ακούσω. Ψωνίζει νηστίσιμο από το μπουχαλί. Τι ψωνίζω? Ψωνίζει, όχι ψωνίζει. Νηστίσιμο από το μπουχαλί. Εγώ. Πώς γίνεται να ψωνίζει από κρεοπολίου νηστίσιμο? Έχει. Με δουλεύει. Έχει κάτι κολοκύθο κεφτέδες. Άκου τώρα, ναι. αυτός τώρα λέει ότι δεν νηστεύει ποτέ και μου είπε κάποιος όχι νηστεύει, λέει παίρνει νηστίσιμο από εκεί. Ναι. Να απαντήσω. Ναι. Θες να απαντήσω. Ξέρεις ότι άμα τρως κάθε μέρα κρέας, το καρκίνος είναι 60% περισσότερο πιθανές να σου τύχει. Να. Λέγε, τι ψωνίζεις δηλαδή. Ψωνίζω κάτι κολοκυθοκεφτέδες που είναι, δεν έχω κύμα μέσα, έχω κολοκύθι μέσα. Κολοκύθι. Ναι. Βέβαια. Άλλο. Έχει άλλα πράγματα. Άλλο. Έχει και άλλα, δεν τα θυμάμαι. Μου είπε ένα όνομα το. Δεν το θυμάμαι. Μου φίλος, το έχεις, ένα αράβικο όνομα και έχω μείνει παγωτό. Μυστήσιμα κρέατα έχει. Ε. Φαλάθε, ναι. Φαλάκρες έχει. Όχι φαλάκρες, φαλάκρες εσύ. Ναι. Φαλάφε. Λέει τρώει ο φαλακρό, λέει φαλάφε. Ναι, φαλάφε. Εσύ που το ξέρω τι. Ναι, τι είναι το φαλάφε. Χριστιανοί, καλή. Τι είναι το φαλάφε. Τι είναι το φαλάφε. Τι έχει ρε παιδιά, τι είναι το φαλάφε. Το φαλάφε δεν είναι κρέα. Τρώει ο ραπτόπουλο, λέει φαλάφε. Βέβαια. Λέει αυτό. Αυτό ακούει μεγάλη σαρακοστή και πλακώνει του γύρου. Ψέματα λέω. Ακούει Πάσχα και τρώει ευήθεια. Ναι. Πιο ανάποδο άνθρωπο δεν έχει βγάλει φύση. Δεν γουστάρω να με πει τι θα φάω και πότε θα το φάω. Εντάξει. Βρε καλά κάνεις. Ό,τι γουστάρω κάνω. Θα σου πω θα με πει εμένα ο πάτερ τι ώρα θα φάω και τι θα κάνω και άμα το κάνω ή δεν το κάνω. Άσε με καημένε τώρα. Φαλάφεν. Φαλάφεν. Βέβαια. Και πάνε ψωνίζει νηστίσιμο από το κρεοπόλιο. Ναι, ρε φίλε. Τι είναι? Ρεβίθια αλασμένα. Βέβαια. Δεν ξέρω να το πει ρεβίθια αλασμένα. Τα κάνει. Λες στον κόσμο ότι τρως φαλάφεν. Ο Αλέφαντος ξέρει τι κάνει. Τα κάνει. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Τα κάνει άντρε. Δηλαδή κάθεσαι και λέω στον κόσμο ότι τρως νηστίσιμο φαλάφεν. Ρεβίθια αλεσμένα, ό,τι ναι, θέλει είναι, δεν ξέρω. Εγώ το κάνω και σάντουιτς. Το κάνεις και σάντουιτς. Βάζεις και κρεμμύδι, σάλτσα και μουστάρδα. Ναι, ξέρεις τι νόστιμο είναι. Ξέρεις αυτές οι σάλτσα και μουστάρδες στις αρτηρίες. Στις αρτηρίες. Ναι. Λοιπόν, 5-15 το χιλιόμετρο. Βάζω τη δικιά μου η αρτηρία. 5-15 το χιλιόμετρο, μετά από 40 λεπτά σάκο. Θέλεις να κλείσει η αρτηρία μου, εγώ απεθάνω από άλλο πράγμα. Από τι? Ο γιατρός μου φίστας με είπε το πιο πιθανό είναι να πεθάνεις από ομαδική επίθεση, λέει. Έτσι με είπε. Τέτοιες δροκαταστάσεις θα έχουμε με το θέση. Πανηγύρι, τι σε νοιάζει, να μένει μακριά. Εδώ να δεις, σε θέση μου πάρει κάθε δρε. Πάκιου, πάκιου. Εκεί το βλέπω να πηγαίνει από ομαδικό οξύ. Και θα μαρκάρει από γουστάρι φαλάκρα. Λοιπόν, κόκκινο έχεις δίκιο, Λιμπερτή Ελευθερίας, αν και πληρωμή την κάνουν πάρκο. Αντί να δημιουργούν, αφαιρούν πάρκι. Το πάρκο δεν με πειράζει. Από κάτω μπορεί να κάνουν πάρκινγκ όμως. Υπάρχει πλέον η σύγχρονη μηχανική. Δίνει ρε παιδί μου την ευχαίρεια να κάνεις απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, άσε τη σύγχρονη μηχανική. Έχουν αλλάξει τα δομικά για τα σοβαρά, για τα σοβαρά κράτη. Λοιπόν, προσαγωγή μαθητών πριν από λίγο που έκαναν κατάληψη στην Καρδίτσα ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του κυρίου Γαβρόγλου. Είναι Γαβρόγλου, κάνω ρε Τσίπρα. Ο μεγαλύτερος καταληψίας όλων των εποχών. Η καριέρα σου ξεκίνησε από καταλήψεις και συλλαμβάνετε τώρα που είστε εξουσία ρε τα παιδιά που κάνουν καταλήψεις και τι είναι δυνατό ρε παιδά, ξεχνάτε τα νιάτα σας μωρέ. Πώς γίνεται ρε αυτά παιδιά ο άνθρωπος, ξεχνάει να πούμε. Δεν μ' αρέσει τέτοιος τύπος να πούμε γιατί όταν εγώ ξεκινάω να γίνω καταληψίας και γίνομαι πρωθυπουργός ενώ ήμουν καταληψίας της καταλήψης και δεν είναι κακό αυτό, συλλαμβάνετε τώρα τα παιδιά. Μα ξεχνάτε την καταγωγή σας στην αριστερή, ρε παιδιά. Μην ανησυχείς για τους συλληφθέντες. Έχουμε κλειδαρά. Ναι. Στέργιος Περκανής, αδελφών 101 και μάλλον στην γωνία. Έλα. Λοιπόν. Ναι. Και πως το και χειροπέδες. Ξεκλειδώνει. Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί πάτε για κλειδιά, μου μιλάει. Αν έχετε πρόβλημα με φαλακρούς, με μαλλιάδες, με χοντρούς, με λιγνούς, με πεθερές, με οτιδήποτε έτσι αφορά κλειδιά ή κλειδαριές, λουκέτα ασφαλείας, χρηματοκιβώτια, για τους προύχοντες μιλάμε. Τηλεφωνείτε στο 85-27-27 και λύσατε το πρόβλημα. Ωραία. Οπότε τα παιδιά να πάρουν κλειδί από τον Περκανή να τους λύνουν. Πάμε παρακάτω.
Γρηγόρη, δεν το ξέρω αν το έμαθες, αλλά ο διπλανός έχει θαυμαστεί που του έστειλε ένα μήνυμα γραμμένο σε χαρτί που έλεγε κάτι περίεργα πράγματα μέσα και το άφησε συνήθω του μπαρ Μαρμίτα χθες. Οπα, οπα. Κοίταξε, εκεί γίνονται παράξενα πράγματα. Μήπως έστειλε και λουλούδια. Όχι, εντάξει, ήταν το παιδί από ένα βουνό, από την Καστοριά, έστειλε να πούμε φασόλια, έχει, ξέρω εγώ, μα στέλνουν. Κοίτα, στην πείνα, εγώ δεν απεινάσω. Όλο και κάποιο, ο προλάχανα παρογό, κρεοπόλη θα με βοηθήσει να πούμε να μην πεθάνω. Σου λέει μήπως ξαναβγεί απάνω, ξέρω εγώ, γίνει μετά την καταστροφή, δημιουργηθεί μια νέα τάξη πραγμάτων. Λέγε Γρηγόρη. Ο Σάκης λέει: ο Ιβάν Κώστα στηρίζει ανοιχτά για το Δήμο Θεσσαλονίκη ορφανό. Τι έχεις να πεις? Στηρίζει. Ορφανό. Καλά κάνει. Ο Ιβάν έχει πιθανότατα συμφέροντα. Ο ορφανός όπου πάει και όπου βρεθεί, το θεωρεί δεδομένο ότι θα βγει, ας πούμε, δήμαρχος. Θα είμαι, λέει, ο νέος δήμαρχος. Δηλαδή. Στα τσιμπούσια που κάνει με τους δημοσιογράφους, λέει ούτε αγχώνομαι, λέει ούτε τίποτα. Έχει χάσει και τα κιλά. Ναι. Η Φιέστα, αν γίνει την πρώτη τελευταία αγωνιστική, λέει θα σηκώσουμε και το κύπελο τότε, το κύπελο της Super League. Ένα παιδιά, ο τελικός κυπέλου είναι μια εβδομάδα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος. Οπότε αποκλείεται να γίνει αυτό. Εντάξει. Και δεν είναι σίγουρο θα κάνετε double. Παγκόσμια ημέρα ποδολαγνία σήμερα. Χρόνια πολλά στον Σλαμά. Ναι. Είσαι αλήτης. Ναι. Οι μερακλείδες τους αρέσουν τα ωραία πόδια. Καλά κάνει. Δηλαδή ο άλλος βλέπει στήθος. Και τι κάνει. Ναι. Κακό είναι αυτό. Έτσι. Κακό είναι αυτό. Δικαίωμά του. Υπάρχουν άντρες που κοιτάνε λεπτομέρειες που. Άλλος κοιτάει το λαιμό, ας πούμε. Άλλος κοιτάει πίσω τα αυτή πώς είναι. Άλλος κοιτάει τα μαλλιά. Έρχομαι από Ρεστιάδα κάθε μήνα για δουλειά. Πού να παρκάρουμε πλέον. Μεγάλο λάθος αυτό που έγινε. Έπρεπε να μπουν απλά παρκόμετρα όπως σε όλες τις λογικές ευρωπαϊκές πόλεις. Εντάξει τώρα, σε απολύτιστη χώρα, σε απολύτιστη πόλη τώρα. Εντάξει τώρα, ήρθε ο πολιτισμός στην Τούμπα και λόγω Σαββίδη. Τώρα αφήστε τώρα το παραμύθι. Άστε, θα παρκάρουμε όπου βρούμε. Όλοι. Πάνω στις διαβάσεις πεζών, όπου γουστάρουμε θα παρκάρουμε. Άκου τώρα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Γρηγόρη, από αυτά που, είπα, ναι. Αυτά που είπες, ναι. Δεν κατάλαβα τίποτα. Βέβαια. Ακούγεται λίγο από υπό αυτό που μοιάζει με τσάι. Ναι. Και είσαι σαν τους άλλους Έλληνες για να πας στο μαγαζί, δηλαδή πρέπει να παρκάρεις την πόρτα του μαγαζιού. Ναι, ναι. Ρε κατάλαβες τι είπα. Πάω να ψωνίσω και θέλω να κουβαλήσω τα πράγματα σπίτι μου. Και δεν έχει θέση πάρκινγκ, γιατί δεν δικαιούμαι, γιατί δεν έχει. Πρέπει να πάω στο κέντρο να περπατάω 3 χιλιόμετρα με τις άκρες. Πού είσαι, ρε, στο Τριάδι μένεις, πού μένεις. Κάθε γωνία στο κέντρο της πόλης έχει σούπερ μάρκετ. Τι θα μας τρελάμε αυτά. Δεν μένω στο κέντρο. Τι να σε κάνουμε, ρε, να σε έπαιρνες να πούμε. Φαλαφέλ ρεβιδοκεφτέδες είναι φοβερός με ταχύνη και πράσινη σάλτσα. Έτσι. Ξέρει να φάει αυτός. Κόκκινα χθες με το γενικό ποδόσφαιρο, σήμερα με το πάρκινγκ, ωραία θέματα κάνεις, κουραστικός έγινε. Έτσι. Σωστά. Εσύ Βασίλη μην ακούς. Σωστά, σωστά. Έχεις το δικαίωμα της επιλογής. Σωστό. Για το Άγιο Φως θα μας πεις. Να πω για το Άγιο Φως. Το ανάβουμε με το τσαχμάκι. Αυτό ποιος το λέει. Τι ποιος το λέει. Έχει. Υπάρχει καταγγελία ότι το Άγιο Φως λέει το ανάβουν άνθρωποι. Καλά κάνει και το καταγγέλουν. Τελικά με τι, με δάδα το ανάβουν. Όχι, με θαύμα είναι κανονικά. Θαύμα είναι. Ναι. Τι θαύμα είναι. Έχει βγει άνθρωπος και λέει, σας δουλεύουνε, λέει. Είναι... Και επειδή το είπε, ποιο να πιστέψω εγώ. Πάντα υπάρχει. Το θαύμα ή τον άνθρωπο. Τι να κάνω τώρα, είμαι στη μέση, πες μου. Ό,τι γουστάρεις πίστεψε. Εσύ τι πιστεύεις δηλαδή. Θαύμα γίνεται. Την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια. Τι πιστεύει, βγαίνει άλλο και λέει το Άγιο Φως, λέει τα ανάβουνε, λέει με κόλπο. Με αναπτήρα. Μπήκε. Έχω δει με τα μάτια μου. Έχω δει με τα μάτια μου. Ανάλογα τι έχουν πιει τα πνευμόνια σου και τα στομάχια σου. Συνεχίζει να λες πράγματα τα οποία. Εύκολα τα παρεξηγεί κάποιο. Ας τα παρεξηγεί, τι με νοιάζει. Λοιπόν, ναι. Έχω δει με τα μάτια μου. Τι έγινε. Να έχει ο άλλο κάτι μουσια να. Ναι. Να έχει το Άγιο Φως από κάτω και να μην καίγεται. Το μουσι. Ρε κόκκινε. Σε παρακαλώ. Τι γελάς. Ναι. Δηλαδή δεν καίγεται το μουσι. Δεν καίγεται. Άμα έχει να πληθεί ο άλλος κάνα δύο χρόνια. Δεν το καίγεται. Πού να καίει το μουσι. Όχι ένα. Ναι. Ρε κόκκινε. Τα λες αυτά. Δεν καίγεται. Υπάρχει καταγγελία ρε παιδί μου. Ανθρώπου που λέει το ανάβουνε λέει με μπει καναπτήρα. Έχω δει. Ναι. Στον Άγιο Θεράποντο που πήγαινα πάρα πολλά χρόνια. Πάνω από 40 χρόνια για την Ανάσταση. Ναι. Τι είδες. Κάποιοι έξυπνοι. Ναι. Εντάξει, επειδή βαριούνται μέχρι να έρθει έξω το Άγιο Φως. Ναι. Από την ώρα που το μοιράζει. Να ανάβουν με τσαχμάκι. Ναι. Το έχω δει. Από αυτό που βλέπω σε ένα ναό μέχρι αυτό που γίνεται στον Ιερόνα των Ιεροσολύμων είναι η μέρα με για τη τα Ιεροσόλυμα λέει. Όχι. Ναι. Το Άγιο Φως. Θαύμα είναι. Ναι, είναι θαύμα. Γιατί άλλο είναι το ναι. Το θαύμα ναι. Πρέπει να θέλει να το πιστέψει. Ναι. Αν δεν θέλει, τι να κάνω. Ναι. Δηλαδή, εγνωρίζω ότι κάποια στιγμή είχαν επικρατήσει γιατί πάνε πολλοί. Πού? Πάνε Αρμένοι, πάνε. Πού πάνε? Στο Μάναγιο Τάφο. Για το. Ράσε τον Παναγιο Τάφο. Κάποια στιγμή δεν είχε μπει ο Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Ναι. Και με μαγιά, με γενική εκεί έχουν. Σαματά έγινε, ναι. Μπήκε ο Αρμένος. Δεν βγήκε Άγιο Φως.
Ναι. Και βγήκε μόνος τον... γιατί δεν βγήκε Άγιο Φως εκεί. Γιατί. Τέλειωσε το τσακμάκι. Πώς το λένε, το υγραέριο από μέσα. Δεν μου λες, με ζύπο τα ανάβουνε, πώς τα ανάβουν. Έτσι είπε αυτός, δεν είναι. Ο ζύπο έχει πετρέλαιο. Πετρέλαιο και ο ζύπο. Ναι. Πώς τα ανάβουνε. Κυροζίνη τι βάζουν στο κυροζίνη. Ναι. Με κυροζίνη ανάβει άγιο θεσμό. Όχι, για το ζύμπο που είπε. Από ό,τι θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο έχει. Δηλαδή είναι, για, εγώ τι να πιστέψω τώρα, εγώ είμαι στη μέση. Ότι εσύ δεν πιστεύει ούτω ή άλλω. Όχι ρε παιδί μου, εγώ ποιο να πιστέψω τώρα, εσένα για τον άλλο. Αφού δεν πιστεύει το θαύμα. Άντε πάλι να γίνει. Να τι να πιστέψω εγώ τώρα, το θαύμα ρε, για τον άλλο. Ναι. Να σε πείσω για κάτι που δεν θέλει να πιστέψει. Ρε Χριστιανέ, εδώ έχει, είπε ένα ανάβει με ζύμπο. Καλά, με μπικ. Τώρα μπήκε ο Αρμένιος μέσα, χάλασε τον μπικ λέει και δεν ανάψει. Αυτό με είπε. Πες, ναι. Ό,τι θέλεις. Εσύ τι λες. Πίστεψε, εγώ λέω ότι είναι θαύμα. Θαύμα είναι. Ναι. Πάει τελείως. Εγώ λέω ότι είναι θαύμα. Τελείως, εντάξει. 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 Λοιπόν, γιατί από ο άλλος είπε ότι το ανάψε με μπικ γι' αυτό. Α, στο απερέφερε. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν εγώ δεν υιοθετώ καμία από τις δύο καταστάσεις. Προσπαθώ να βρω την αλήθεια να πούμε. Αν και λίγο με νοιάζει βέβαια. Καλησπέρα Μάγκες Δραπτόπουλος, σχολίασε λίγο το γεγονός ότι ένας 39 ετών έμεινε τυφλός από το χτύπημα που δέχτηκε από τα ΜΑΤ. Δεν είναι δεξιά και χούντα εδώ πέρα για να το βάγαλουμε φίλε, με τους αριστερούς είμαστε πιο επικείς γιατί μα μας κλείσουν τίποτα καμιά αυτοί, να μας στείλουν τίποτα. Και τι έγινε. Το αριστερού, το με αριστερό χέρι τον βάρεσε ο αστυνομικός. Άμα το βάρεσε με αριστερό χέρι μπορεί να γίνει θαύμα να πούμε και να επανέλθει να πούμε η όραση στο μάτι. Αν το βαρούσε επί Μητσοτάκη, επί Νέας Δημοκρατίας, επί Χούντας θα ήταν ο μπάτσος να πούμε γουρούνι δολοφόνος. Τώρα είναι πιο light. Τι θες ρε κόκκινε να πω, έχεις να πεις για το μάτι του αλλού που χάθηκε. Φυσικά. Τι έχεις να πεις. Πρέπει να βρεθεί αυτός ο οποίος του προκάλεσε τη ζημιά. Ναι, τι ήταν αυτός που έχασε το μάτι. Ήταν στα επεισόδια. Σταμάτα. Σταμάτα, άλλο λέω. Αυτός που έχασε το μάτι, τι ήταν. Ρε φίλε, αφού ξέρεις ότι στα επεισόδια ναι. Την πληρώνουν αυτοί οι οποίοι δεν φταίνε. Κάτσε ρε κόκκινε. Ήταν από αυτούς που μπήκαν μέσα αυτός που έχασε το μάτι. Βγήκε από το γήπεδο ναι. Και τον χτύπησε ο άλλος με το κλειδί. Δηλαδή ήταν αθώος. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε. Για κάτι το οποίο δεν είμαι πλήρη. Κοίταξε, η απάντησή μου είναι εξής. Άμα τον βάρεσε. Ό,τι και να τον έκανε. Ό,τι και να έκανε αυτός. Ναι. Δεν του βγάζει το μάτι. Πώς θα το πει. Δεν του βγάζει το μάτι. Και τι να κάνει δηλαδή. Πάνω στη συμπλοκή μπορεί να τον βγάλει. Πώς θα το συλλάβει έτσι. Άντε πιάστο. Λοιπόν, ακούω φίλε. Αν ήταν στα επεισόδια, δεν στεναχωριέμαι που χάθηκε το μάτι. Αν ήταν αθώος, στεναχωριέμαι που χάθηκε το μάτι. Η αλήθεια ποια είναι τώρα. Αυτό που το βάρεσε ο αστυνομικός, ο μπάτσος. Η αλήθεια είναι το παιδί είναι τυφλό. Ρε κόκκινε. Το γεγονός. Το γεγονός τι είναι. Ότι το παιδί είναι τυφλό. Γιατί είναι τυφλό. Χώθηκε στα επεισόδια. Γιατί κάποιος το χτύπησε. Γιατί αστυνομικό. Το χτύπησε. Γιατί. Αυτό θα απαντήσει ο ίδιος το χτύπησε. Ναι, τι. Πού το χτύπησε. Δηλαδή έβγαλε το μάτι. Του έδωσε μια μου. Θα μας πει γιατί. Ρε, αν δεν ακούσω την άλλη πλευρά. Ρε Χριστιανέ μου, έγιναν επεισόδια. Πήγαν οι άλλοι μέσα στο γήπεδο. Γίνανε μανούρες. Πήγε αστυνόμος, μπαμ βάρεσε με τον κλόπ. Του έδωσε μια στο δόξα πατρία, έβγε το μάτι. Ωραία. Εάν ήταν στα επεισόδια. Στάσου, μισό λεπτό. Ναι. Αν ήταν στα επεισόδια αυτός που τον βάρεσε αστυνομικός, πρέπει να κατηγορήσω τον αστυνομικό ή να λυπηθώ τον άλλον τώρα. Για πες. Ό,τι θέλεις κάνει. Εγώ, ναι. Αν ήταν στα επεισόδια, δεν στεναχωριέμαι που έφυγε το μάτι. Κόκκινες. Στάσου, μισό λεπτό. Το ξαναλέω. Αν ο μπάτσος βάρεσε τον άλλον με τον κλόμπς, την ώρα που αυτός έκανε επεισόδια, την ώρα του καθήκοντος και έφυγε το μάτι, δεν το λυπάμαι αυτό που έφυγε το μάτι. Άμα κόκκινε. Ήταν, μισό λεπτό. Άμα ήταν και εγώ να χώνομαι στα επεισόδια, να έρθει ο αστυνομικός να μου δώσει μια στο δόξα πατρίδα, μου βγάλει το μάτι και να κλαίω μετά. Κάτσε ρε κόκκινε. Κάτσε, κοινωνία είναι, δεν είναι η μπάλα που μπαίνει στα δίχτυα να πούμε. Τον βάρεσε, λέει και εντάξει, γιατί αυτός ήταν εκεί. Αν ήταν έξω από το γήπεδο αθώος, είναι κατακριτέος ο αστυνομικός. Τι έγινε στην πραγματικότητα, να γίνει μια ιδέα, πώς τη λένε αυτές. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα παιδιά, κόκκινε, έχεις απόλυτο δίκιο το πάρκινγκ. Ραπ κάνει τον κόκκινο, όπως λέει, φαλαφέλ με μεταλλική φωνή. Εγώ δεν το ήξερα. Φαλαφέλ. Ίσως τα πας εκεί και παίρνεις τα κούτρα κρέατα στο μούγκαλι τι. Κούτρα. Κούτρα, ναι. Σε καλή τιμή. Δικό σου χορηγός. Ναι, στους δικούς μου χορηγούς κόνεσαι, γι' αυτό σου λέω. Εγώ χώθηκα και με τι, να τον πάρω πού εδώ. Ξέρω εγώ τι. Δεν πάμε. Τα κάνεις κάτι τέτοιες. Ναι. Εσύ με έβγαλες με τον άνθρωπο. Ναι. Και πήγαμε και μια φορά είδαμε ένα παιχνίδι και αυτό τι σημαίνει. Εντάξει. Κόκκινη και ραπ για την νέα συνεργασία κόκκινη και τίγρη για την υπογειοποίηση της Αγίας Σοφίας. Ναι. Λέτε να είναι πρόφαση για κάτι μεγάλο, ρε παιδιά. Εταιρεία κατασκευαστική του Κόκαλη έχει αναλάβει αυτό το έργο. Ναι, για ρώτα τους οπαδούς του Ολυμπιακού πώς το βλέπουν αυτό. Ναι, ρώτα. Πώς το βλέπετε αυτό. Για ρώτα τον Καραμπαμπά, πώς το λένε, τον Αλί Μπαμπά, τους 40 κλέφτες και. Ο άλλος έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, η οποία γνωρίζει και έχει τεχνογνωσία να το κάνει.
Έχουν κάποια άλλη ρε. Άλλο σε λέω ρε Κόκκινε. Ο απλός οπαδός σου λέει, ο Κόκκαλης. Ρε φίλε, έδειχνε τους αγώνες στο Μέγκα το οποίο άνοικε στο Βαρδινογιάννη. Δεν μας νοιάζει ρε Κόκκινε. Εδώ το συγκεκριμένο. Και δεν διαμαρτυρόταν κανείς. Τώρα λέμε ποιος διαμαρτύρεται. Πήρε του Κόκκαλη εταιρεία την υπογειοποίηση ντε και καλά του γηπέδου της ΑΕ. 20 εκατομμύρια από τη Δούρου. Τα παίρνει ο Κόκκαλης, εντάξει, από την πολιτεία για να κάνει το γήπεδο της ΑΕ. Εντάξει. Πώς νιώθουνε, μας ακούς τον Πειραιά τώρα. Εντάξει, και ο γιος του Κόκκαλη, ο Πετράκης, πηγαίνει να πούμε ως υποψήφιος μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, να πούμε με το ΣΥΡΙΖΑ στον Πειραιά. Ρώτα τους Ολυμπιακούς που μας ακούνε, τι άποψη έχουν. Γιατί είναι και εκεί κοινωνία, δεν είναι μόνο το χωριό εδώ πέρα. Οι Άγιοι, ξέρω εγώ, Άγιος Φανούριος και Άγιος Θαράποντας, μας ακούνε σε όλη τη γη, να πούμε. Έμεινες εσύ στον Άγιο Θαράποντα και στην. Πώς το λένε, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Παίρνει 20 εκατομμύρια από το κράτος η ΑΕΚ. Τι να πούνε στο λαό. Βάζουν μια υπογειοποίηση. Πώς θα το δικαιολογήσουν. Υπογειοποίηση. Άμα πει στους αεξίδες, υπογειοποίηση. Τι υπογειοποίηση. Τα πήρε τα λεφτά για το γήπεδο. Υπογειοποίηση. Αυτός πήγαν την καταγγελία για το γεφός. Τι τον νοιάζει, πολιτής το ζήπο είναι. Άντε καλή υπομπή. Έξυπνο. Έξυπνο. Είναι έξυπνο μήνυμα. Εντάξει, αν ο άλλος πιστεύει ότι το φως ανοίγει έτσι, καλά κάνει. Και ο άλλος καλά κάνει και το καταγγέλει. Στην κοινωνία πρέπει να τους ακούμε όλους. Και το θαύμα του Κόκκινου να ακούμε και τον άλλο με το ζήπο. Ο Κόκκινος είναι ελάχιστο να μιλήσει για θαύματα. Πώς? Εγώ δεν μίλησα ποτέ. Είσαι θαύμα της φύσης ούτως ή άλλως. Λοιπόν, το 8ο θαύμα είσαι. Λέω απλά ναι. Και το έχω πολλές φορές. Mm. Όποιος θέλει πιστεύει, όποιος θέλει δεν πιστεύει. Ναι. Δεν μπορεί να υποχωρήσει. Άλλο αυτό που λες εσύ και άλλο να κάνει καταγγελία ότι ο άλλος με τον αναπτήρα το ανάβει. Αυτό είναι καταγγελία. Επειδή έκανε καταγγελία, τι σημαίνει. Μπορεί να είναι αλήθεια. Μπορεί άσε να λέει. Α, ψέματα είναι. Εγώ δεν θα πω αν είναι ψέματα. Ψέματα είναι. Άστο να λέει. Άστο να λέει. Εντάξει. Έχει δικαίωμα να το πει αυτό. Όπως έχει δικαίωμα εσύ να πει ότι είναι θαύμα. Πώς θα γίνει. Ρε φίλε, κάποια πράγματα τα οποία τα έχω αποδεχθεί. Είδε το μουσί του Αλουνού που δεν πήρε φωτιά. Άμα είχε να πληθεί όλο κανένα δύο μήνες, πού να πάρει φωτιά το μουσί. Το μουσί έχει γίνει σαν μπετόν αρμέ το μουσί. Μη το πιστεύει. Ναι. Το θαύμα αν θες το βλέπει. Mm. Το θαύμα αν θες μη το βλέπει. Καταγεγραμμένο σε κάμερα είναι όλος. Είναι αυτός που μπαίνει μέσα στο ναό. Και ποιος είπε όχι. Γι' αυτό λέμε. Και λοιπόν τι. Είναι καταγγελία σοβαρή αυτό. Που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Τι θα πει είναι σοβαρή καταγγελία, δεν κατάλαβα. Δεν είναι σοβαρή καταγγελία. Εγώ να πιστεύω στο θάμα και όλος να με ρίχνει στάχτη στα μάτια μου να πούμε. Πάντα τέλος πάντων. Δεν είναι τη παρούση. Δικαίωμά του να λέει ό,τι θέλει. Δικαίωμά του να λέει ότι γίνεται έτσι. Και λοιπόν... Δεν μου λες, άμα ήταν του αλλού η θρησκεία, ήταν ξέρω εγώ του Μαμεθανών και έλεγαν ότι άναβε του Μαμεθανού αυτό με ζήπο, τι θα έλεγες. Ποια θα ήταν η θέση. Γιατί δεν γίνονται θαύματα σε άλλες. Σε άλλες θρησκείες γίνονται θαύματα. Δεν γίνονται θάματα. Και εκεί γίνονται θάματα. Πλάκα που κάνει. Σε τι κόσμο ζεις. Δηλαδή τι πιστεύεις, ότι όλα έχουν εξήγηση. Δηλαδή γίνεται και στο μουσουλμάνο θαύμα, δηλαδή. Εγώ σου κάνω μια απλή ερώτηση. Τι είναι το άπειρο. Τι είναι το άπειρο. Ναι, ρώτα ένα μαθηματικό. Το κεφάλι σου το ανάπειρο. Τι είναι το άπειρο. Να ξέρω εγώ τι είναι το άπειρο, λέει Κόκκινε. Εδώ δεν προλαβαίνω να καθίσω να ξαποστάσω. Τεμπέληση με να κάθομαι να βρίσκω το άπειρο. Ναι, φίλοι, υπάρχουν άνθρωποι όπου μέσα στην τρέλα του προσπαθούν να αποδείξουν πράγματα στη ζωή του. Ναι. Βλέπει ότι ο άνθρωπο κάνει ένα τιτάνιο αγώνα να φτάσει στα αστέρια. Ναι. Να ανακαλύψει το σύμπαν, το πόσο σύμπαν. Μεγάλο είναι. Ναι, να δει αν υπάρχει η ζωή σε άλλο πλανήτη. Οι επιστήμονες. Να εξηγήσει. Επιστήμονες, να φτιάξει. Να γιατρέψει. Η επιστήμη έχει μια τάση. Ναι, να ανατρέπει. Να θέλει. Ναι. Όχι. Να δίνει απαντήσεις σε αυτό που είναι ανεξήγητο. Αυτό είναι. Αυτό έχει σημαίνει εξέλιξη, να πούμε. Φυσικά. Έτσι. Δεν είμαι υπέρ αυτού που πιστεύει ότι μια πέτρα είναι θαύμα. Ναι. Αλλά στα δικά μου τα μάτια αυτή η ισορροπία που υπάρχει. Σε όλο τον πλανήτη, σε όλο το ηλιακό σύστημα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι από μόνα τους ένα θαύμα. Ναι. Όποιος θέλει το πιστεύει, όποιος θέλει ότι είναι βλακίας. Παγκόσμια μέρα κατά του ρατσισμού σήμερα. Περαστικά στο Μαλάτο και ανθρωπιά για τους πρόσφυγες και μετανάστες, λέω Καρδιτσιώτης, κομμουνιστής του ΚΚΕ. Περαστικά και στον Κόκκινο. Με έχει φύγει σπλήν από το γέλιο. Λέει... Ποιος είναι αυτό. Αφού λέει ο άνθιμος, λέει μόνο η γη υπάρχει, έτσι είπε. Μόνο. Η γη υπάρχει, έτσι είπε ο άνθιμος. Τώρα ποιο να πιστέψω εγώ, τον επιστήμονα για τον άνθιμο τώρα, για να πες. Όποιον θέλεις. Εσύ ποιον πιστεύεις. Άκουγες, εγώ δεν είμαι επιστήμονας ούτε ιεράρχης. Ναι. Όποιον θέλεις. Εσύ πιστεύεις. Τι πιστεύεις δηλαδή. Ο άνθιμος δεν υπάρχει μόνο η γη, ρε φίλε. Άρα έχει άδικο ο άνθιμος. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει το φεγγάρι, δεν υπάρχει το ηλιακό μας σύστημα. Κατά τον άνθιμο όχι, δεν υπάρχει. Και τι να κάνω εγώ, τρεπή, το είπε.
Τι πρέπει να κάνουμε. Τι, να το πούμε. Στην πλατεία Ελευθερίας πες τον κόκκινο, δεν γίνεται να γίνει από κάτω, λέει πάρκινγκ. Στα 10 μέτρα έχει θάλασσα από κάτω. Με πληροφορούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Δεν υπάρχουν άλλες περιοχές. Α, και άλλες, ναι, ναι. Οκ, δεκτό. Δηλαδή αυτό τι είναι, πρόφαση. Ναι. Δικαιολογίες βρίσκουμε πάντα. Ναι. Ξέρετε, δεν μπορώ να κάνω την εγχείρηση τώρα, να, γιατί είμαι σε περίοδο δίαιτας. Ναι. Έλα μωρέ, τα να βάλουμε ένα λιγάκι. Ναι. Πάει ναι. Μετά. Mm. Α, κρίμα το συγχώρημα. Τι κρίμα, ρε. Ναι. Διαγνώστη, τι είχε. Ναι. Ήξερε ότι πρέπει να πάει να γίνει επέμβαση. Ναι. Είχε 5 χρόνια μπροστά του. Ναι. Και έβρισκε 100 δικαιολογίες να έτσι, το κάνει. Έτσι ακριβώς. Και μετά κρίμα που έφυγε άνθρωπος. Εγώ γι' αυτό δεν έκλαψα τον πατέρα μου. Γι' αυτό το λόγο. Εσύ δεν τον έκλαψες. Όχι. Εγώ αλλού ήμουνα. Πάμε παρακάτω. Έτρωγε ο άνθρωπος με τον κουμπάρο του ένα σουβλάκι σε καντίνα και έγινε ντου από τα μάτια και βαρούσε όποιον να είναι. Και γύρισε και είπε στου ματατζίδες: Γιατί μας χτυπάτε, και του κόψαν το μάτι στη μέση. Αυτό κάνανε οι ματατζίδες. Επίσης προφέρεται φαλάφελ. Ναι. Και έχει απίστευτα πολλές θερμίδες. Άρα το παιδί. Το ένα σάντουιτς περίπου 200 γραμμάρια ναι. Έχει πάνω από 650 θερμίδες. Μάλιστα. Αυτό το οποίο τρώσε. Άρα το παιδί εδώ έτρωγε, ήταν εκτός επεισοδίων και τον βαρέσαν οι μπάτσι εκτός γηπέδου. Που θα έπρεπε να ορμάνει η μπάτση σε αυτούς που ήταν μέσα στο γήπεδο. Άρα εδώ λοιπόν δεν υπάρχει αρμονία μεταξύ πολιτείας και αστυνομίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό, αφού αν ψηφίσουν μόνο οι αστυνομικοί αύριο στις εκλογές, 85% θα πάρει η Χρυσή Αυγή. Δεν υπάρχει, να πούμε, πλεύση και καλή χημεία. Πες του Φαλακρού. Τι πες του Φαλακρού. Αυτά είναι σοβαρά θέματα, δεν είναι να τα περνάμε έτσι. Όταν τα ανέφερα μου. Δηλαδή, σου λέω, αν αυτό το παλικάρι που έχασε το μάτι. Ήτανε μπουκαδόρος μέσα και πάνω στη φασαρία. Έγινε, δεν το λυπάμαι. Αλλά αυτός. Δεν ήτανε. Αφού δεν ήτανε, άρα λοιπόν εδώ να τον κλάψουμε. Να πούμε κάτσε ρε φίλε, να χάσει το μάτι γιατί ήταν, έτρωγε σάντουιτς. Είναι θέματα αυτά. Άμα ήταν τώρα, δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ πάνω και ήταν ας πούμε ένα άλλο κόμμα πιο δεξιών φρονημάτων, θα γινόταν τη Μουρλή. Θα βγαίναν οι κομμουνιστές στον δρόμο, θα κλείναν μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι κτλ. Μισό λεπτό. Πού είναι τώρα οι αριστεροί να βγουν να πούνε μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι να πούνε. Πού είναι. Λοιπόν, όχι λοιπόν. Όχι λοιπόν, αφού πιάνεις εκτός μπάλας θέματα, θα πρέπει να τα αγχωθούμε γερά. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ήρθε ερώτηση από κρατή. Ναι, και εγώ ρωτάω. Βγήκε το μάτι του αλουλού που δεν έφταιγε. Εγώ το δέχομαι, το πιστεύω. Εντάξει. Πού είναι έξω οι διαμαρτυρίες, μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι, να κλείσουμε καμιά οδό, να γίνει καμιά ιστορία. Πού είναι η αριστερή, πού είναι η ανταρσία, πού είναι η ΚΚΕ. Πού είστε ΚΚΕ, να βγείτε να πείτε. Δεν βγαίνεις. Άμα ήταν καμιά Νέα Δημοκρατία, καμιά Χρυσή Αυγή απάνω, θα έβγαινες. Τώρα δεν βγαίνεται όμως. Αυτό είναι το άδικο. Άμα ο κανένας μπάτσος, να πούμε, βαρέσει επί άλλο καθεστώτος, γίνεται εδώ πέρα της Μουρλής. Το πιάνεις κατά το ίμιση. Όχι κατά το ίμιση. Όταν σκοτώθηκε ο, πώς το λένε, το παλικαράκι 15 ετών, κόντεψε να καεί η Ελλάδα στα δύο. Τώρα τι έγινε, το περνάμε. Σε λεπτό ρε κόκκινε, το πιάνω. Καλά το πιάνω. Μη με κόβεις. Γιατί δεν το πιάνω καλά. Πού είναι τώρα η ευαισθησία. Συνέχεια. Πού είναι η ευαισθησία των αριστερών να βγουν τώρα και να μας πούνε για τον μπάτσο που βάρεσε επί ΣΥΡΙΖΑ τον άλλο και του βγάλε το μάτι. Οι αριστερές κυβερνήσεις ναι, εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα γιατί παίρναν ανώδυνα μέτρα. Βλακίες τα οποία. Περνάνε ανώδυνα μέτρα τα οποία δεν απερνούσαν μια δεξιά κυβέρνηση. Από αυτό μέχρι αυτό που λες υπάρχει απόσταση. Συμφωνώ με αυτό που λες, ότι βολεύει μια. Αν ήταν κανένα Μητσοτάκη, κανένα Σαμαρά, να βαρούσε ο μπάτσο και να βγάζει το μάτι, θα είχαμε εδώ πέρα απεργίες. Αυτό είναι το μισό που λες. Πού είναι οι κουκουέδες. Το μισό είναι αυτό. Πού είναι οι κουκουέδες. Πού είναι οι ανταρσίες. Το μισό λες. Το μισό λέω. Ναι. Άσε ρε τώρα. Το άλλο μισό είναι γιατί αυτοί πήγαν και έκαναν χειροφίλημα στον Τραμπ για να κυβερνήσουν. Αυτό δεν σε προβληματίζει. Βάλε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Δώστε προσοχή, κλείσε λίγο και του Stockheads. Γιατί είναι σοβαρό. Αν θέλετε να βοηθήσετε το μικρό 12χρονο που έχει πρόβλημα νεφρικής ανεπαρκίας και πρέπει να μεταβεί στο Manchester της Αγγλίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 και τα 390 για να σας δώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Λοιπόν, υπάρχει ένα 12χρονο παιδί το οποίο έχει πρόβλημα νεφρικής ανεπαρκίας και πρέπει να μεταβεί στο Manchester. Όποιος μπορεί να βοηθήσει και έχει τη δυνατότητα και θέλει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες, 2310-90-90-90. Διάλειμμα και σε λέω και πάλι μαζί.
Λοιπόν, εδώ είμαστε με γραμμές πλέον, το 2310 και τα 390 για δικά σας. Oh. 9.55 γίνονται το μήνυμά στο 54.340, πορνάς. Όχι, αλλά δεν γουστάρω την ώρα των ακροατών, γουστάρω την πρώτη ώρα εγώ. Ωραία, συνεχίζουμε. Δεν χρειάζεται να. Αν έχουμε άλλα θέματα, νομίζω ότι να εξαντλήσουμε. Νομίζω ότι τουλάχιστον και ο κόσμος έχω αντιληφθεί. Στον δρόμο μου λέει, κάντε παραπάνω εσείς, λέει, γιατί γουστάρουμε να σας ακούμε παρά να ακούμε τους ακροατές. Έτσι λέει ο κόσμος. Το εγώ οφείλω να σεβαστώ να πούμε. Να βγάλουμε γραμμές τώρα, να μην βγάλουμε. Πήρανε κάποιοι. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή αυτούς δεν τους σέβεσαι που έχουν τηλεφωνήσει. Δεν θέλω ρε παιδί μου, αλλά σου λέω ότι. Να ειδοποιήσουμε. Η αισθητική των ακροατών που ακούνε. Δεν αφήνω τίποτα να πέσει κάτω. Έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά για να το κάνεις αυτό. Ναι. Ειδοποιείς μια μέρα πριν, παιδιά, από αύριο δεν βγάζουμε γραμμές. Γιατί δεν το κάνεις να την ώρα. Πρέπει ραπόρτο να δώσω δηλαδή. Το λέω και την ώρα. Γιατί ρε φίλε, συγγνώμη, οι άνθρωποι πήραν να πούν τη γνώμη. Χρειάζεται το να παίζει φιλάνθρωπο τώρα. Ακούω, δεν το παίζω φιλάνθρωπο. Λέω ποιον. Δηλαδή τρεις άνθρωποι θα στεναχωρηθούν και χιλιάδες θα ευχαριστηθούν τώρα. Στους τρεις θα κολλήσουμε. Του ζητάμε συγγνώμη. Συνέχισε τα ρεπορτάζ. Λοιπόν, λέγε. Να πω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδη. Που μπορεί να κάνει την ορθική διαγραφή του αυτοκινήτου σου. Κρατά μόνο την άδεια στο χέρι και τηλεφωνεί στο 18133. Όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για οριστική διαγραφή του οχήματός σου, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Πολύ ωραία. Να πω ότι το goldball.gr είναι εδώ και καιρό στη ζωή μας και προσφέρει μοναδικά πράγματα σε όλους εσάς. Πόσο μάλλον για εσάς οι οποίοι σας αρέσει το θέατρο, οι παραστάσεις. Ναι, όλοι οι ακροατές μας τους αρέσει το θέατρο. Είναι θεατρόφιλοι όλοι. Κι όμως ακούνε, ναι. Πλάνο. Τι. Λοιπόν, το από εμάς που μας ακούνε είναι πολύ θεατρόφιλοι. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Ποιος? Η θεατρική παράσταση καταρχήν μας ακούει ένας συγγραφέας ο οποίος γράφει. Συγγραφέας μας ακούει. Ο Θόδωρος. Ο Θόδωρος είναι συγγραφέας. Ποιος Θόδωρος? Και σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης. Ο αδερφός του Πικρόχολου. Ο αδερφός του Πικρόχολου. Και πώς γίνεται ένας να βγει Πικρόχολος και ο άλλος σκηνοθέτης. Από μία μάνα να πούμε. Φοβερό δεν είναι αυτό. Πικρόχολος ο ένας σουπεράς, σκηνοθέτης ο άλλος. Έξι αδέρφια και δεν έχουμε καμία σχέση με τον άλλο. Τότε αυτό είναι βλακεία που λέει. Όχι δεν έχουμε παρτί. Είναι άλλος χαρακτήρας. Πώς γίνεται αυτό? Άλλος ο άλλος. Εσύ εξήγησε. Άρα λοιπόν δεν είναι η ανατροφή, είναι το DNA του καθενός. Τώρα πιάνουμε κουβέντα τώρα. Και εγώ είχα το Μόμτσα εκεί πέρα στη γειτονιά. Τα αδέρφια του Μόμτσα ήταν πολύ καλά παιδιά. Ο Μόμτσα βγήκε αλήτρα να πούμε. Τι να κάνει. Από την ίδια μάνα βγήκε. Έμπλεξε όμως. Α, έμπλεξε. Έμπλεξε. Α, έμπλεξε. Η άδεια δεν μπλέξε. Με ό,τι χειρότερο. Γιατί μπορώ να πω καταρχήν τι συμβαίνει με τον Goldball και μετά να μου μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Πες το θεατρικό, τι είναι αυτό. Τι λοιπόν, είναι. Έρχεται η θεατρική παράσταση Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Ναι. Θεατρική είναι. Είναι η κομμωδία, η ξεκαρδιστική κομμωδία που παρουσιάζεται σε διασκευή και συνεργασία του Γιώργου Βάλαρη. Ο Βάλαρης. Με ναι. Πρωταγωνιστές τη Μαρία Κορινθίου. Κορινθίου, ωραία. Ναι. Παναγιώτη Πετράκη, Χρυσούλα Διαβάτη και Γιώργο Κωνσταντίνου. Η Διαβάτη τι θα κάνει, 80 ετών είναι, μεγάλη είναι. Μπράβο τη Διαβάτη και ο Κωνσταντίνου, 85. Η παράσταση ναι. Συγκεκριμένη είναι Ρέδα και το Παλικάρι έρχεται στο Radio City και μπορεί να βρει εισιτήριο σε τιμή προσφορά από 10 ευρώ. Μπράβο. Μόνο στο goldmall.gr. Ναι. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων της προσφοράς ναι. Και να τη βρείτε στο goldmall.gr. Διαβάτη ξέρεις ποιανού γυναίκα είναι. Όχι. Του Τσακύρογλου που μοιάζει με τον προπονητή της Λάρισσας. Κακιασμένη είναι λίγο. Καλή ηθοποιός όμως. Είναι ζηλεύει το ρουβά και τα νέα τα παιδιά δεν τους έχει περάσει από γενναίες 14. Είναι λίγο κακιασμένη να πούμε. Ξέρεις σημαίνει η λέξη κακιασμένη. Είναι λίγο φαρμάκαινα να πούμε. Ωραία τα λέω, ε. Είναι λίγο φαρμάκαινα. Είναι ένα καλή ηθοποιός. Κωνσταντίνο χθες τον έβλεπα στο έργο. 5.000 ψέματα. Φοβερό. Σαρλό, τρομερός. 85 ετών. Μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι. Σε μεγάλη ηλικία που πάνε και παίζουν να πούμε θέατρα και τέτοια. Βουτσάδες και τέτοια. Πάει ο άλλος 60 ετών να βγω στη σύνταξη. 64 χρονών πεθαίνει. Κατάλαβες γιατί αυτοί ζουν πολλά χρόνια. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει. Άλλα θέματα λέγει. Μην κοιτάς τις γραμμές. Δεν κοιτάω. Ας τις γραμμές. Μην τις κοιτάς. Θα βγει ο ίδιος και ο ίδιος θα βγει. Άσε τώρα. Εγώ λέω να το ρισκάρω. Όχι, μη ρισκάρεις. Άλλα θέματα έχεις να μας πεις. Πήγες χθες στη γιορτή του Ηρακλέους. Δεν μπορούσα να πάω και δεν ξέρεις. Δεν μπορούσες να πας στην γιορτή του Ηρακλέους. Δεν μπορούσα. Τραγούδησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου εκεί. Ο Στέλιος Διονυσίου. Βέβαια, πώς είναι. Δεν πήγες. Έχεις βαρύνει τελευταία μου, αδερφάκι μου. Βαρύς είσαι, δηλαδή. Ρίξτε το λίγο έξω, μου αδερφάκι. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν υπάρχει ο χρόνος. Α, σε μέρα δεν υπάρχει χρόνος, δύο ώρες. Γράψτε ένα παρά δύο ώρες και πάρε εκεί να διασκεδάσει. Υπάρχει να κάποια ιεράρχηση των καθηκόντων. Α, σε μέρα καημένε τώρα. Εσύ όταν πεις ότι θα αφιερώσω δύο ώρες στην, στην κόρη κόσμη μου. Στην κόρη μου. Ναι. Δεν πάνε να σου πούνε ότι έλα να κάνεις γύρισμα, έλα να κάνεις αυτό. Ναι. Έχεις πει, έδωσε το λόγο στην κόρη σου, θα πας εκεί. Τελείωσε. Πολλές ώρες που με βλέπει φουκαριάρα η κόρη μου. Όπα τι σε βλέπει. Ναι. Όταν μπεις όμως, πιστεύει, το ξέρω ότι το τηρείς αυτό που κλείνει. Ναι. Λοιπόν, και είναι μεγάλο λάθος το λόγο στους γονείς που δεν το κάνουν. Ναι. Όταν τάξουν κάτι στο παιδί τους, ναι. Ειδικά την προσωπική επαφή, ναι. Να την αθετούν. Mm. Εντάξει, λοιπόν,
Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Mm. Δεν αφορούν τον κόσμο. Πάει, τελείωσε. Δεν το κάνουμε και το αρμένικη βίζα. Πάμε άλλα θέματα. Δεν πήγε. Δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να πάει. Ήταν αδιανόητο. Ναι, ναι. Εγώ λέω: έχει βαρύνει λίγο. Έχει σε πάρει τα χρόνια, τα κιλά σε πήρανε και έγινε βαρύ. Λέω να ελαφρύνει λίγο, ναι. Έτσι λέω εγώ. Θέλω να είσαι πιο ανάλαφρο, να πούμε. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Έλα, ρε, πώς θα κυλήσουν. Ο καθένας έχει. Κοίταξε. Ναι. Ο καθένας κουβαλάει το δικό του σταυρό. Α, το δικό του κομμάτι. Άμα μας κάνεις τη μαύρη τη ζωή τώρα, δηλαδή. Όχι, επειδή εσύ. Εμείς τι βαράμε σταυρό. Άλλος κάνει τρεις δουλειές για να τα φέρει βόλτα. Μάλιστα. Ναι. Άλλος δεν βρίσκει δουλειά. Δεν βρίσκει δουλειά. Άλλος δεν παίρνει τα λεφτά που θέλει. Ναι. Άλλο αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σε εμά τη σχέση είναι τώρα αυτό εδώ πέρα. Εμεί έχουμε τώρα τον κόσμο τον έχουμε. Κάτι έχει. Το κόσμο τον έχει να περνάει ευχάριστα. Εννοείται. Το ότι κουβαλά σταυρό εσύ και εγώ μπορώ να τραβάω δοκάρια. Τα κρατάμε έξω από. Έμα μα έχει βαρύνει, δεν μπορώ να πάω. Το ξάρει. Μα αναφέρει κάτι το οποίο είναι. Δεν πήγε. Αδιανόητο. Αν άμα σε τραβούσε ο Ηρακλή, θα πήγαινε. Θα βρίσκε χρόνο. Αυτό θέλω να κάνω. Στο γήπεδο πώ πάω. Ποιο γήπεδο. Άσε. Στο γήπεδο πώ πάω. Τι να πάσε. Άλλο θέμα υπάρχει. Άρη, είναι και θέμα ημέρα. Μπράβο, ρε. Να μπορώ, θα το κάνω. Αν δεν μπορώ. Τελείωνε. Άρης. Τι Άρης. Για το Βέλεθ, λέει για τον Ολυμπιακό. Ο Βέλεθ τον Ολυμπιακό. Και αρχίσανε τώρα, με έλεγαν κάτι παοξάκια χτες. Ναι, ό,τι. Α, είδες. Παράρτημα. Ναι. Παράρτημα. Ναι. Λέω, δεν κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Τους έλεγε παράρτημα τον Άρη. Όχι, μέλη, ναι. Αυτό, δύο προκομμένοι. Έχουν αποκτήσει ένα ύφος. Ναι. Καλά κάνουν. Τα λεφτά. 17 καρδιναλίων. Καλά κάνουν. Λεφτά. Το ένα τον καλαντρίο σου τρέχει. Αλλά ωραίο ο καλαμπούρι. Τι είπε, ρε πάπα. Δεν μου λες Δρανόπουλη. Ναι. Εσύ κανένα φράγκο βάζει τσέπη από όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Εσύ παίρνει χαρά και μίζει η ψυχή σου. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι ωραίο. Οι άλλοι οικονομάνε. Είναι δυνατόν να τρελαίνεσαι. Έχει δίκιο. Τι να το κάνω τώρα. Λέω από τον Άρη παράρτημα. Εσύ όταν πουλούσε το Μελίσι και τον Χρυσοδηλόπουλο στο Παναθηναϊκό, τι είσαι. Τα ξέχασε. Τα ξέχασε. Ναι. Ξέχασε από πού προέρχεσαι. Τον πανιώτη στον Ολυμπιακό του Κοσκοτά. Ξέχασε που. Ποιο μαζί με τον προπονητή το Λίμπρετ. Μαζί με τον Λίμπρετς. Mm. Και προπονητή και ποδοσφαιριστή. Έτσι. Και έρχεται στο Καθαζόκλειο Μπανιώτης, φωνάζει όλο το γήπεδο πέναλτι και πιάνει την μπάλα με τα χέρια. Είναι από τις ωραιότερες στιγμές που προσφέρανε άπειρο γέλιο. Mm. Και απορώ. Υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι κάνουν βιντεάκια με αστείες στιγμές του ποδοσφαίρου. Είναι δυνατόν αυτό να μην το βάλετε. Δεν το έχουν. Είναι δυνατόν αυτό να μην το βάλετε. Που πιάνει ο Μπανιώτης την μπάλα με το χέρι γιατί νόμιζε ότι σφυρίχτηκε πέναλτι. Λοιπόν. Βλέπω ότι υπάρχει η ευκολία της κρίσης. Δηλαδή, λέει τον Αριανό, είσαι παράρτημα. Εσύ, ρε φίλε, μέχρι να έρθει ο Μεγιστάνης. Και ο Αριανός τον έλεγε ο Επικόκαλη, παράρτημα κι αυτός. Είχε δίκιο κι ο ένας, και ο άλλος είχε δίκιο. Και οι δύο έχουν δίκιο. Κοίταξε να πιο πολύ ο Αριανός. Έχω πει ούκου λίγες φορές ναι. Ότι οι μεγάλοι κάνουν ό,τι γουστάρουν και οι μικροί κάνουν ό,τι πρέπει. Ναι. Λοιπόν, μέχρι να μεγαλώσεις, όχι ηλικιακά, οικονομικά, πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει. Τι μπορεί να κάνει ο Άρης, δηλαδή, να κρατήσει το Βέλεθ από τη στιγμή που έρχεται μια πρόταση. Εσύ, σαν Ηρακλής, γιατί δεν πήγες με κάποια ομάδα για να είσαι, ας πούμε, καλύτερα. Γιατί έτσι πορευόμουν πάντα. Τι έκανες, λέει, με το Μελισσαρίδη, έτσι πορευόσουν με Θεοδωρίδη. Αυτό ήταν μια διετία η οποία ήταν. Δεν μου άρεσε και γι' αυτό έφυγε. Α, δεν σου ήρεσε εσένα, μάλιστα. Δεν μου άρεσε και γι' αυτό έφυγε. Και όχι ναι. Μόνο εμένα, ναι. Πολλούς Ηρακλήτες. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και να σε ενημερώσω μια και λέει και Ηρακλή ναι. Ότι να είστε έτοιμοι για πολλά. Αυτό δεν μας λέει τίποτα. Όταν θα έχω το δικαίωμα, το ευλόγησο, όπως λέω εγώ, να μιλήσω. Κοίταξε, έτσι, άκουσα. Εδώ είσαι για να μιλάς αυτό που ξέρεις και αυτό που μαθαίνεις. Τώρα, εάν εσύ θες τώρα να το παίξεις Ηρακλάρχης και να το πεις όταν δεν πρέπει. Δεν είμαι Ηρακλάρχης. Ναι. Ξέρεις κάτι. Δεν είμαι Ηρακλάρχης. Ξέρεις κάτι. Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι ποιοι? Με τεράστια οικονομική ευρωστία από την οικογένεια του Ηρακλή. Μάλιστα. Μέσα από την οικογένεια του Ηρακλή. Οι οποίοι. Οι οποίοι θέλουν ναι. Να εμπλακούν μετά τις ομάδες. Μάλιστα. Τον Μπιφτέκι το ρώτησαν. Αυτό όταν θα σου πω τα ονόματα θα μου πεις αν θα πάρουν την άδεια. Α, δεν ξέρω. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, αν θα πρέπει να πάρουν άδεια από οπαδούς. Ναι. Ξεκινάνε λάθος. Mm. Εγώ δεν νομίζω ότι οι οπαδοί. Ναι. Αν το κάνουν αυτό οι οπαδοί. Ναι. Εγκληματούν. Το κάνουν αυτό οι οπαδοί. Αν το κάνουν. Όχι, αν το κάνουν. Σήμερα δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Αν το κάνουν. Αν το κάνουν. Θα εγκληματίσουν. Θα εγκληματίσουν. Μάλιστα. Εντάξει. Τώρα πάμε σε γραμμές να ανοίξουμε. Λάθος αυτό που λέω. Ό,τι θα. Αν το κάνουν έγκλημα. Ναι. Και για το φίλο που ρωτούσε για το σύνδεσμο στο Ιβανόφιλο δεν ισχύει. Οριστικά. Τι σύνδεσμο, ότι πιάσαν χώρο. Ότι δεν υπάρχει σύνδεσμο. Οριστικό. Ναι, δεν πιάσαν χώρο. Δεν υπάρχει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Ωραία. Πάνε 2-31-0, όλα 90. Νομίζω ότι καλά τα είπαμε. Τώρα μέχρι τις 4 μπορούμε να ακούσουμε το κοινό. Όπως αυτό. Πάρα πολύ. Εσύ ότι. Καλημέρα. Ναι. Ναι, φίλε. Εμέ. Ναι. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Μάλιστα.
Φοράς την μπλούζα του ΠΑΟΚ, δεν θέλω να την βγάλεις μέχρι να πάρω πρωτάθλημα και να σηκώσουμε και το κύπελλο. Τη φόρεσα στο γυμναστήριο, βγήκα και φωτογραφία. Ωραία. Μια λυκδιασμένη μαύρη μπλούζα. Εγώ την πλέον και τη βάζω κάθε μέρα. Ναι. Λοιπόν, άλλο θέλω να πω. Λοιπόν, καταρχήν με το αναπτήρα με τους Αγίους Τόπους. Μας πουλήσαν τη θρησκεία, την πατρίδα, τώρα μας πουλήσουν και τη θρησκεία, δεν γίνεται. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Ο χριστιανισμός... Σ' αρέσουν τα θαύματα, οι μάγισσες. Τα μαγικά φίλτρα, τα αντίδοτα, σ' αρέσουν, έτσι. Εντάξει. Σαν να βρίσκω, λοιπόν, άρεσε τώρα. Η μάγισσα Ματζίκα Τεσπέλ. Εγώ πιστεύω στην Εκκλησία. Η μάγισσα Εφούρκα, σ' αρέσουν αυτά. Εντάξει. Ωραία, ωραία είναι. Πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γη. Όλα τότε πάνε και αράδο, κατάλαβε. Άμα πιει κάνα δύο κιλά χασίσει, ακόμα θα πιει κάνα. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, γιατί έχω διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Διάβασε λίγο Καινή Διαθήκη. Εσύ που σε τεμπέλει μπορεί να διαβάσει 10 καινέ διαθήκε. Εγώ έχω 12 ώρε τη μέρα δουλειά. Και δυο ώρες προπόνηση. Φύγε επόμενος να διαβάσεις. Μόνο τεμπέλη δεν διαβάζουν σήμερα. Επόμενη γραμμή. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Είμαι ένας τεμπέλης που διαβάζει εγώ. Μπράβο, καλά κάνεις. Λοιπόν, δύο ερωτήματα, ένα στον καθένα. Ξεκινάω από σένα, εν Χριστώ αδερφέ, ραπ. Εν Χριστώ αδερφέ, είπες σε μένα. Μάλλον τον κόκκινο θες να. Μπερδεύτηκες, φίλε. Τα προσώπατα τα μπέρδεψες, ναι. Ωραία, λοιπόν, πρώτη ερώτηση για σένα. Ναι. Θα με γνωρίσεις σήμερα, θα πάμε στη Μαρμίτα μαζί, θα κάτσουμε απέναντι, θα ανοίξω την κάμερα και θα αρχίσεις να μου λες, ο Ανδρώνης έτσι, ο τάδε έτσι, ο τάδε αλλιώς και δεν έπρεπε να πάρει δουλειά. Πόσο φίλοι μπορεί να είμαι να πιστέψω ότι βγήκε ένας και είπε ότι εγώ ανάβω το Άγιο Φως, σε παρακαλώ. Δηλαδή μας είχε τόσο φίλης. Εσύ τι πιστεύεις, ότι ανάβει θαύμα γίνεται. Πιστεύω ότι είναι πιο φίλης που θα πιστεύει. Και εγώ πιστεύω ότι ήταν ένας αναπτήρας 2000 χρόνια και τέλειωσε να πούμε το γκαζάκι από μέσα. Τι σε πιστεύει. Εσύ τον άνθρωπο και υποτιμάς την ημοσύνη στιγμή. Ρε παιδάκι μου, εσύ πιστεύεις αυτόν ή το θαύμα. Το θαύμα είναι πίστη. Άρα ανάβει μόνο του. Όπως και ο Γρηγόρης σου είπε, και εγώ έχω δει ανθρώπους να μην καίγονται από το Άγιο Φως. Ναι. Είχε ένας ένα μουσί, είχε να πληθεί δύο μήνες, έγινε σαν πετόν το μουσί και το. Πού να πάρει φωτιά το μουσί εκεί με τόσο βρώμα να πω. Λογική μου λέει. Εσύ ρωτάς ο Γρηγόρης όταν είδε αυτόν με το μουσί, τι είχε καταπιεί και τι είχε φάει προηγουμένως. Μην να μας πας, δεν έχω κάνει τίποτα. Αν σε πάρω στη Μαρμίτα σήμερα με κάμερα, τι θα μου πεις ότι ο Ανδρώνης έτσι και ο Μπούζας αλλιώς. Δεν με ξέρεις και από χτες και δεν ξέρεις τι θα κάνω εγώ το βίντεο μεθαύριο, σωστά. Δεν καταλαβαίνω τα χωριάτικα που λες, φίλε, πάμε επόμενη γραμμή. Έχω μία τα χωριάτικα σου μία ένσταση. Να σου πω πιο καθαρά. Φίλε, έχω μία ένσταση σε αυτά που λες. Να. Ο ιερωμένος ο οποίος έδινε τη συνέντευξη φορούσε μικρόφωνο, ήξερε ότι δίνει συνέντευξη. Σωστά, αυτό δεν λέω κι εγώ. Είναι δυνατόν να είναι αυτός ιερέας, σωστός και πραγματικός. Όχι, στην πειρά. Θα τον κάψουμε, φύγε, επόμενος. Τον άτιμο. Επόμενος φίλος. Έλα. Ακούτε ρε, έλα ρε. Έλα ρε φίλε, καλησπέρα. Εγώ ο Μιχάλης από το Λεμαίδα ρε, εδώ από την πέμπτη μονάδα να πούμε. Καλώς το φίλο μας από την Λεμαίδα, από την πέμπτη μονάδα. Έλα. Τι λέει. Τι να πει, καλά. Ρε, τι πιάσατε τα θεϊκά τώρα με το Θεούλη, τα βάλαμε τώρα όλοι. Όχι ρε, έκανε καταγγελία, αλλά χαιρότησα τον κόκκινο τι γίνεται. Και μου λέει ο κόκκινος θαύμα είναι. Αφήστε τους θεούς, εδώ για τον ΠΑΟΚ μιλάμε να πούμε. Ποιος. Ένα στιχάκι θα πω γιατί θα κλείσω γιατί... Είναι παγκόσμια ημέρα ποίησης, φίλε. Είναι παγκόσμια ημέρα ποίησης σήμερα. Ναι, γι' αυτό θα πω. Την ποίημα είναι αυτό που θα πω. Για πες. Τούμπα, Ιράν, Καμπότζη, Βιετνάμ. Έλα, καλά καινούργιο, φύγε επόμενος, έλα. Ποίημα τώρα. Γρηγόρη, αυτός που είπε για το Άγιο Φως είναι Ρωμανός και είπε ότι ο ίδιος άναβε το Άγιο Φως. Και λοιπόν. Ορίστε. Τι και λοιπόν. Το είπε. Επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Παρατήρηση μπορώ να κάνω πάλι ή γίνομαι κουραστικός. Όχι. Αν έχεις να πεις κάτι καινούριο, καθόλου κουραστικός, καλέ μου άνθρωπε, δεν γίνεσαι. Δεν είναι πολύ καινούριο, αλλά χαίρομαι γιατί με τους 5-10 έχουμε συμβάλει κύριε Κώστα και κύριε Γρηγόρη. Μάλιστα. Στο να φτιάξετε λίγο αυτή την ώρα των ακροατών. Ναι. Η ώρα των ακροατών δεν είναι Κώστα και Γρηγόρη πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Την Παρασκευή σου στείλα ένα μήνυμα και δεν το διάβασες. Και πιο απ' όλα αυτή τη στιγμή, την ώρα των ακροατών, ξέρεις ποια ήταν για μένα την περασμένη Παρασκευή. Να πείτε. Κόφτον. Ναι. Άλλος ρε παιδιά. Ναι. Φτάνει η ίδια και η ίδια. Ναι, αυτό, μπράβο. Επόμενη γραμμή. Και φτάνει. Ανανεώστε την ώρα των ακροατών για να μην αναγκαστούμε. Μπράβο, σωστός, επόμενος κύριος. Έχει δίκιο ο κύριος. Γρηγόρη, έμαθα ότι εσύ και ο Τρέγιας ήσασταν παλιά στην ίδια χριστιανική κατασκήνωση. Ναι, φυσικά. Ναι, η ψυχή τους είναι γεμάτη καλοσύνη και τον δύο. Το κακό που είναι. Βέβαια, είναι καλοί άνθρωποι, βεβαίως. Το κακό, παιδάκια είμαστε και είμαστε σε μια κατασκήνωση. Τους βάλα στην κατασκήνωση, καλά κάνουν.
Είναι πρόβλημα αυτό. Και εμένα με στείλαν στο Τίπετ, με διώξαν. Είναι κακό αυτό. Ναι, αν τον ενοχλεί το φίλο, ναι, ήμασταν. Σε χριστιανική κατασκήνωση ήσασταν. Ναι, φυσικά. Γι' αυτό βγήκατε καλοί άνθρωποι. Αυτό... Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι καλός άνθρωπος. Πώς από χριστιανική κατασκήνωση δεν βγήκε καλός άνθρωπος, δηλαδή. Όποιος είναι χριστιανός είναι και καλός. Βέβαια, τι. Ο χριστιανός... Αυτός που σκότωσε 40 μουσουλμάνους, 50 είναι καλός. Αφού οι εχθροί ήταν οι μουσουλμάνοι, τι. Δεν υπάρχουν εχθροί. Δεν έχει τέτοια. Πάμε επόμενη γραμμή. Άρρωστα μυαλά υπάρχουν. Άρρωστα. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε, εσύ είσαι. Ναι, ο Γιώργος από Στουτκάρδη. Θα είμαι σύντομος, γιατί μερικοί μας κράξανε που βγαίνουμε ίδιοι. Έλα, έλα, πάμε. Ναι. Όχι, να είμαστε σύντομοι, να μην πλατιάζουμε. Πάμε. Ναι, λοιπόν. Ναι, λοιπόν, Κώστα, να σας πω και Γρηγόρη, αυτό με την ώρα των ακροατών, εγώ πιστεύω το σωστό είναι όταν έχει θέματα όπως ήταν Άρης, Πάο και αυτά, να κάνετε μία ώρα. Όταν δεν έχει θέματα. Και αυτό σωστό. Έβαλες ένα από μια πολύ ωραία παράμετρο. Τη λέξη ανάλογα. Ναι, ανάλογα. Μπράβο, και λοιπόν, μπράβο, Κώστα και Γρηγόρη, περισσότερο μη τσατιστής Γρηγόρη, για σένα το λέω. Αυτό είναι όμως και δίκοπο μαχαίρι. Δεν θα επαναπαύεστε τη δεύτερη ώρα, ναι, και θα κοιτάτε... Αυτό, να ανάψω τα αίματα, εγώ ήθελα τη δεύτερη ώρα, ναι. Ναι, 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 ναι. Και γίνετε βαρετοί, θα πρέπει και εσείς να αναπτύξετε... Να μην γίνετε... Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι καταλαβαίνεις και νιώθεις από την εκπομπή... Νιώθησα. Ναι. Είναι άλλος ο ρόλος του ναύτη, βάλε εκεί όποιον θέλεις, του Γρηγόρη, τον Κωστή... Ναι, και ναι, το ξέρω. Και άλλος ο ρόλος του κατηλαναύτη. Ναι. Ναι, αλλά επειδή πρέπει να ορίζω εγώ τη μοίρα μου, κατάλαβες. Πριν κλείσω να ρωτήσω κάτι. Ναι, κύριε. Πρώτον, Κώστα... Εσύ δηλαδή ξέρεις ότι ο Βρωμιάρης ο Μουσάτος δεν καίγεται, τα γένια δεν καίγονται, τα γένια του. Και Γρηγόρη, τι άλλο θα ακούσουμε, Ζήπο έχει και Ροζίνη. Καλή συνέχεια, γεια σας. Είπα δεν ξέρω τι βάζουν. Στη Ζήπο. Είπα δεν ξέρω τι βάζουν. Ουίσκι. Είπα ρε παιδιά, είπα δεν ξέρω, λέω, νομίζω δεν βάζουν πετρέλαιο, κάτι άλλο. Και Ροζίνη βάζουν. Έχει και μια τουρμπίνα πίσω. Μια μινιατούρα της Boeing στο ζύπο από πίσω. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Κωστή. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ήθελα να σου πω για το θέμα του Αγίου Φως. Του Αγίου Φως. Φωτός. Του Φωτός. Ο Αγίος, ναι. Φως, ναι. Πείτε μας, ναι. 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 Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το Άγιο Φως ούτε με κυροζίνη βγαίνει, ούτε με αναπτήρα βγαίνει, ούτε με τίποτε δεν βγαίνει. Ναι. Βγαίνει από τον Άγιο Τάφο. Τάφο, μάλιστα. Βγαίνει. Ναι. Λοιπόν, επειδή επί σειρά ετών, ναι, το κάναν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εκεί, ναι, την Αναστάσιμη Ακολουθία, ναι, μαζεύονται όλες οι θρησκείες εκεί κάθε χρόνο. Ναι. Και διαμαρτυρήθηκαν κάποια στιγμή. Τι είπα δηλαδή. Είπανε, γιατί να το κάνετε εσείς οι Ορθόδοξοι συνέχεια. Και να κολομάτε εσείς, Αναστάσιμη... να πάρουμε κι εμείς και ένα φράγκο. Μάλιστα. Ναι. Και οι Ορθόδοξοι το, ναι, θεωρήσανε σωστό αυτό. Αχα. Και τους λένε φέτος, ναι, θα το κάνετε εσείς. Εσείς. Το κάνανε διαμαρτυρόμενοι, Μουαμεθανοί, Πακιστανοί, δεν ξέρω, κάποιοι το κάνανε. Πακιστανοί, ναι. Το θέμα είναι ότι οι Ορθόδοξοι, ναι, πήγανε μερικές εκατοντάδες μέτρα λίγο μακριά, ναι, σε μια αλάνα, σε ένα χωράφι. Σε αλάνα πήγαν, ναι, και. Και κάνανε εκεί την Αναστάσιμη Ακολουθία. Ωραία. Το φως, Κωστή μου, ναι, βγήκε εκεί. Αυτά μπορείς να τα διαβάσεις, μπορείς να τα ρασίσεις. Άρα βγήκε σε εμάς το φως. Σε εμάς βγήκε. Δεν πήγε στους άλλους. Τότε, τελείωσε, πάει. Άκουσε με λίγο. Έχει γίνει ντοκιμαντέρ. Ναι. Όχι, ναι, όχι, και από τότε να τελειώσω λίγο. Κάνανε πίσω παιδιά. Ναι. Από τότε κάνανε όλες τις θρησκείες πίσω και εξακολουθούν την Αναστάσιμη Ακολουθία να την κάνουν οι Ορθόδοξοι. Αυτό γιατί είπε ότι έβαλε. Θέλετε να ακούσετε λίγο κάτι. Ναι. Έχει γίνει ρεπορτάζ από πάρα πολλά κανάλια. Ναι. Και θα δείτε ότι το άκτιστο φως. Ποιο το? Το άκτιστο φως. Άκτιστο είναι. Έτσι λέγεται. Δεχτισμένο. Λοιπόν. Θα δείτε ότι υπάρχει και το καταγράφει και η κάμερα. Τέλειος. Την ώρα που... Ναι, ναι, λοιπόν, το είδαμε. Δεν το είδαμε. Και δεν βέβαια το έχει κάνει μία εταιρεία να πει κάποιος ότι είναι, ναι, ότι είναι μονταρισμένο. Θαύμα δηλαδή. Ναι. Τέλειος. Πες το όπως θέλεις. Τέλειος. Πάμε επόμενη γραμμή. Ή το πιστεύεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Τέλειος. Το είπε ο φίλος. Κόκκινο, με όλη την αγάπη που σου έχω ενημερώσει για ένα θέμα πριν πεις την άποψή σου. Είμαι απόλυτα ενήμερος. Δεν είναι μια καταγγελία ενός ανθρώπου. Ο ίδιος που το ανάβει είπε ότι χρησιμοποιεί αναπτήρα. Το ξέρω και τον είδα. Όχι κανένα στοιχείο, το επιβεβαίωσε το ίδιο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο δεν επιβεβαίωσε ότι λέει αλήθεια. Ίσα-ίσα που όχι, είπε. Όχι, ρε φιλά στον κόσμο να πιστεύει. Θαύμα είναι, τελείωσε, πάει. Το Πατριαρχείο δεν επιβεβαίωσε ότι λέει αλήθεια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Θαύμα είναι. Επόμενο φίλο. Έτσι λέει ο φίλο. Έλα, μ' ακούς. Ναι, φίλε. Καλησπέρα. Καλώς το. Λοιπόν, για τα φαλάφελ στην αρχή. Που μάθανε όλοι τα φαλάφελ. Ρε, βυθοκεφτέδες τρώτε.
και χαίρεστε. Αυτό είναι. Το είπαμε, τι. Το είπαμε, ρε φίλε. Ναι, αλλά ότι φαλάφελ, λέω, που τα. Ποιο υγιεινή, βρε Χριστιανέ μου. Ο Φαλακρός το πέταξε και το. Και κόντεψε να τρακάρω το πρωί. Έφαγα ένα σάντουις με ρεμιθοκεφτέδες, φαλάφελ. Λέει, έφαγα λέει φαλάφελ το πρωί. Όχι μόνο, δεν το πει μόνο ο Κώστας. Όλος ο κόσμος τώρα τρώει φαλάφελ. Φαλάφελ. Έτρωγες ξύλο από τη μάνα για να φάσεις ρεμιθοκεφτέδες και δεν τις έτρωγες. Και τώρα τρώει φαλάφελ. Ναι, και δεύτερον. Ναι, αλλά ο Χασάπαρος βάζει κάτι μυρωδικά, κάτι ωραία και είναι νοστιμότατα να πούμε. Δεν μπορεί να βάζει καμία μπριζόλα λεσμένη. Η νηστεία πάντως είναι ωφέλιμη και για τον οργανισμό και πρέπει να την κάνουν. Και όλοι οι vegan που βγαίνουν και. Έλα ρε φίλε vegan, να σε πω εγώ το ωράριό μου, να είμαι vegan. Πρέπει να μάχονται για την νηστεία γιατί γλιτώνουν πολλά ζωάκια έτσι μέσω της νηστείας. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, και για το φως. Το άγιο φως. Ναι. Εννοείς μήπως ότι και η Ολυμπιακή φλόγα ανάβει με ζύπο. Με ζύπο. Μόνη της ανάβει. Δεν ανάβει μόνη της. Θαύμα και εδώ. Πες με εσύ. Μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Η Ολυμπιακή φλόγα. Με κάτω του ανάβει. Κάτω από το. Με ό,τι και να ανάβει. Ανάβει μόνη της. Όχι, ρε φίλε. Εκεί επειδή γίνεται μπροστά στα μάτια μας δηλαδή. Φίλε, άμα πάρεις ένα μεγεθυντικό φακό. Όχι. Δεν ανάβει. Μπορώ λίγο να μιλήσω. Κάτσε να το πήρε, φίλε. Αν πάρεις ένα μαγειρικό φακό. Ράσε με, φίλε, μην μου λες τώρα για φυσική Δευτέρα Γυμνασίου. Ναι, το ξέρω. Ήμουν εκεί στο Δευτέρα Γυμνασίου, πήγα. Πήγα και δύο φορές για να τα μάθω καλά. Ναι, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και βέβαια έχει σχέση. Κάτσε να μάθουμε τι. Δηλαδή είναι θαύμα. Είναι ένα θαύμα κι αυτό. Όχι, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό είναι το Ολυμπιακό φως που φωτίζει όλη τη γη. Όχι, και μόνο στην Ελλάδα. Όχι, φίλε, επίτρεψέ μου, δεν είναι θαύμα. Είναι θαύμα αυτό. Με κάτω τώρα ανάβει. Με κάτω πάντα, όχι με αναπτήρα. Απλά τα πράγματα. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ που θα ανάψω ένα. Όχι με τεχνητά μέσα. Ωραία. Ρε, έβαλε μουσά το φωτιά ο κόκκι. Και το μουσί δεν πήρε φωτιά. Εγώ που θα χτυπήσω δύο πέτρες για να ανάψω μια φωτιά. Θαύμα. Είναι θαύμα αυτό. Βέβαια, θαύμα. Εσύ χρησιμοποιεί σπίθα. Σπίθα. Αυτή δεν χρησιμοποιούν. Γιατί το κάτω. Κάτσε να μάθει. Το κάτω τι χρησιμοποιεί. Τι. Ηλιακή θερμότητα. Ηλιακή θερμότητα. Τον ήλιο χρησιμοποιεί. Μη κόκκινη στη χημεία. Και είναι θαύμα αυτό. Στη χημεία η κατσάλη αναξεταστέω μέσα για φυσικό κινητό. Στον Ανάγιο Τάφο γίνεται χημική ένωση και. Χημική ένωση είναι τι. Υπάρχει. Άρα δεν είναι θαύμα. Από πού φτάνει ο. Δεν είναι θαύμα. Όλο ο κόσμο είναι θαύμα. Μόνο το πες. Ωραία, φίλε. Μα δεν φτάνει ο ήλιο μέσα στον Παναγιο Τάφο. Σκιά έχει. Δεν φτάνει ο ήλιο μέσα στον Παναγιο Τάφο. Έχει σκιά μέσα. Πώ γίνεται κάτι. Δηλαδή. Τέλο πάντων. Συγχαίρομαι πράγματα τα οποία είναι λάθο. Διάλειμμα. Διάλειμμα, ρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το φως το ένα, φλόγα το άλλο. Ναι. Εντάξει. Η Ολυμπιακή φλόγα. Πάμε μια διαφορά. Να πάρουμε τον κόσμο να προβληματιστεί λίγο. Να τους κάνουμε, ρε παιδάκι μου, τον κόσμο να σκέπτεται. Και ας είναι και αιρετική η σκέψη. Αρκεί να έχει τοποθέτηση. Και να είναι τεκμηριωμένη. Ναι. Χωρίς να προσβάλλει ο ένας την ιδεολογία του άλλου και τα πιστεύω του άλλου. Αυτό είναι το πιο. Αυτό είναι η δημοκρατία. Ραπτό που λέω ένα ρίσκο τώρα να μας πεις ότι είμαστε με τον Ολυμπιακό, όπως θα χάναμε και από τον Απόλλωνα Σμύρνη 01. Άσημα στην ησυχία μας, γκλου γκλου γκλου. Κοίταξε να δεις. Επί 35 χρόνια ο Άρης ήταν κακό σωματείο. Και θα σας πω γιατί ήταν κακό σωματείο. Γιατί το διοίκησαν Αριανοί. Το διοίκησαν καφενεία αντιμαχόμενα το ένα με το άλλο. Τώρα γύρισε. Μισό λεπτό, λοιπόν. Μισό λεπτό. Υπήρχε μικρότητα. Το ευεργέτημα για τον Άρη, κατά την ταπεινή μου άποψη, από την εμπειρία μου στη γη 50 χρόνια, 51, είναι ότι ο Άρης σώθηκε γιατί δεν το διοικεί Αριανός. Αυτό είναι προσβολή προς τους Αριανούς, αλλά είναι η αλήθεια. Και να σας πω κάτι. Είναι και ευλογία. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εγώ τον Άρη τον σέβομαι. Η αντιπαράθεσή μου είναι με τους Αριανούς. Όπως και τον Χριστό το σέβομαι, σαν προσωπικότητα, σαν παρουσία, αλλά είμαι τσακωμένος με τους Χριστιανούς. Όπως σέβομαι και τον Μάρξ, αλλά τα βάζω με τους κομμουνιστές. Αυτά για να γνωριζόμαστε. Γιατί δεν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε προσωπικό επίπεδο πολλές φορές και βγαίνουν λαθεμένα συμπεράσματα. Καλά έκανες. Εντάξει. Είναι πιο ωραίες εξηγήσεις. Ο Μάρξ, ο Χριστός. Ο Άρης σαν σωματείο, ο Πάοξ σαν σωματείο, ναι. Τα πρόσωπα με εκνευρίζουν. Όχι τότε, ο καθένας έχει την προσωπικότητά του σε αυτή τη γη και τις ιδέες του και τις πράξεις του. Εγώ συγκρούομαι με τον ιδεολόγο που παρεκκλίνει της πορείας του. Πάμε, Γρηγόρη. Και με τους καπηλευτές και εμπόρους, ναι. Πάμε σε αυτά. Δηλαδή, εγώ δηλαδή, μπορεί να σέβομαι. Κάποιος πουλάει κουμούνι στη λύκη, ναι, για να οικονομήσει. Τον Πάτερ Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, εγώ το σέβομαι περισσότερο από τους πιστούς.
Είμαι ενάντια και όλο αυτό γίνεται με αυτούς που εκμεταλλεύονται, με αυτούς που τα κάστανα. Για να γνωριζόμαστε σαν άνθρωποι μεταξύ μας. Πάμε στο κοινό. Η παντόφλα. Ποια παντόφλα? Κάνα μια παντόφλα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί. Ναι, αυτά εγώ τα κοντράρω. Τα κοντράρω και λέει, α, είναι άπιστος, είναι αυτός. Τίποτα δεν είμαι. Εγώ σέβομαι πιο πολύ και τον Άρη που υποστηρίζεις εσύ. Και όταν κλέβανε και χρεώνανε, έκανε την κότα εσύ που στέλνεις το μήνυμα. Εμένα ερχόταν στο στρατηγάκι χίλια άτομα με τον Μπέρι αρχηγό. Και κρυβότανε κάτω. Και κατουριόταν η φουγκαριάρα. Στο Λεβιτοστάσιο. Η τηλεφωνήτρια και την άραζα εγώ στο Λεβιτοστάσιο. Δεν την άραζε, κρυβόσουνα. Κατάλαβες. Αυτά για το σωματείο το οποίο το παρέλαβε ένας Ολυμπιακός και το έκανε σωματείο. Και να πω για το σωματείο Άρης τώρα, μια που μου δίνει την μπάσα, δευτερόλεπτα Γρηγόρη. Ρε Ζορμπίδη, επιτρέπεται να παίζει ο Άρης αγώνα βόλεϊ με τη ΜΕΝΤ σήμερα 9.30 ώρα στο γήπεδο της ΜΕΝΤ στη γειτονιά μου εκεί στη Χουρμούζη και να μην βάζεις ένα πούλμαν να πάνε οι παίκτες, οι επαγγελματίες, οι αθλητές σαν και ο Ψηφίδης, ο Ψηφίδης με τη Δεμέστιες είναι ο Ψηφίδης, να βγει ο Ψηφίδης τον καλό τώρα να πάνε οι παίκτες με τα πόδια 1000 μέτρα, ένα βανάκι δεν μπορούσατε, τον έπαιρνε ο Βένος τηλέφωνο έμαθα τον Ζορμπίδη και το είχε κλειστό. Δεν θα το μάθει να νομίζεις ρε Ζορμπίδη ότι είχες κλειστό το τηλέφωνο. Δεν πάει να βάλεις ένα πούλμαν, μη στο κάψει ποιος. Ο Μεντερετζής, ο παδός της ΜΕ, το Κιμπόκο. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Θα σέβεστε τα σωματεία, αλλιώς θα έχουμε μπελάδες. Τώρα βγες εσύ και πες ανόητα αργιά, ναι, ότι ο Αρατάπουλας μιλάει άσχημα για τον Άρη. Τόσο μυαλό κουκούτσο σου έδωσε ο Θεούλης. Το φαλάφελ, παιδιά, ναι, είναι παραδοσιακό αράβικο και δεν είναι απλά ρεβιδοκεφτέδες. Κάτι παραπάνω ξέρουμε και εμείς στη δουλειά μας. Λοιπόν, δεν είπε κανείς όχι. Είναι μια ευκαιρία τώρα. Φαλάφελ λέγεται για όλο τον κόσμο και το ραπτό που λέγεται φελάφελ. Εντάξει, είναι μια ευκαιρία τώρα τις γιορτές του Πάσχα. Όσοι είμαστε κρεατοφάγοι, γιατί αναγκαζόμαστε να είμαστε με πολλές ώρες δουλειάς και κόπωσης, δεν μπορούμε να σταθούμε με άλλα φαγητά, με πράσα και με τέτοια, δεν στεκόμαστε, ή αλλιώς πρέπει να παίρνουμε φάρμακα. Δεν γίνεται. Παγκόσμια. Είναι ευκαιρία να ελαττώσουμε το κρέας, το οποίο ειδικά το κόκκινο κρέας δημιουργεί καρκίνους. Αν το κάνεις σε υπερβολικές ποσότητες. Πάμε παρακάτω. Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Ποίημα για τον Γρηγόρη. Όχι. Όχι, δεν διαβάζω. Μα τι, μας τα λέω εγώ. Πρώτα το διαβάζεις και μετά το λες. Μη. Άμα σε εκθέτει, μη το. Παγκόσμια ημέρα ποίησης, ο σκοταδόψυχος. Ναι. Φαρμάκι έχω στην ψυχή, φέρνει με αφίλα θολερή στα στήθια μου. Ας τα ξέρω. Νύχτα ξημέρωτη ξανά με το πιωτό της με κενά, εβίβα μου. Σκοτάδι πίνω για να μη είναι κόκκινη, μη το ξέρουμε, ρε κόκκινη. Μη το λες. Ο ποιητής Φανφάρα. Όλη η μαγεία είναι ο τρόπος που το λέει ο Φανφάρας. Εσύ το σκοτώνεις, το πυροβολείς. Άστο. Δεν δήλωσα ποτέ. Μα όλη η μαγεία σε αυτό το ποίημα είναι ο ρόλος του Μιχαλακόπουλου την ώρα που παίζει τον ποιητή με το μαλλί και την ερμηνεία. Εσύ μη τη σκοτώσεις την ερμηνεία. Άστι να ζεις. Πω. Πάμε. Πάμε. Τον κόσμο, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, Γρηγόρη. Ναι. Έλα. Να κάνω μια ερώτηση, παιδιά, λίγο. Πριν από 500 χρόνια πώς ανέβαινε το φως, είχε αναπτύρες. Ρωτάει ρε εσύ Γρηγόρη. Όχι ρε φίλε, θαύμα ήταν. Δεν ξέρω ρε εσύ Κωνσταντίνε. Δηλαδή αυτό το πράγμα από εκεί πέρα βγαίνει χιλιάδες χρόνια. Τώρα βγήκε αυτός ο παπάς και λέει το άναβα εσύ εγώ. Εσύ τώρα κάνεις ένα λεπτό, εντάξει, για να μην μάλλον με. Εσύ πιστεύεις τον παπά ή το θαύμα? Εγώ πιστεύω στο θαύμα. Τελείωσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτός πιστεύει στο θαύμα. Λέει. Τελείωσε. Να πιστεύετε όπου θέλετε, σε Άγιο Φως, σε Τάρανδο, σε Πτάμενος, όπου νομίζετε. Ναι. Αλλά να το πληρώνει το Άγιο Φως εσείς που το πιστεύετε. Όχι όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μάλιστα. Αυτό επειδή έρχεται με πτήση της Ολυμπιακής. Το Άγιο Φως έχετε το με πτήση. Το λέω, φίλες, ναι. Ναι. Έρχεται με πτήση το Άγιο Φως. Με την Ολυμπιακή έρχεται. Ναι, ναι, ναι. Δεν πάει καμιά Ryanair, καμιά άλλη εταιρεία να πάρει το μεδούλι αυτή. Ολυμπιακή είναι, πρέπει να είναι Ολυμπιακή. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να κάνω εγώ τώρα. Έλα, Γρηγόρη. Ευτυχώς που δεν ζω 600-700 χρόνια πριν να έρθουν έξω από το σπίτι μου κόκκινος και να με λέει ότι είμαι μάγισσα να πούμε. Ωραία, τι κάψιμο είχα να φάω. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, μ' ακούς. Γρηγόρη, σε σένα μιλάει. Έλα, Γρηγόρη. Ναι. Είπαμε τρεις φορές, πάμε. Ωραία, Γρηγόρη και Κωνσταντίνε, γεια σας. Γεια σας, κύριε. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί σήμερα το πρόγραμμα μας είναι ποικίλο. Ναι. Έχουμε. Μήπως γνωρίζετε αν την εκπομπή σας. Βέβαια πάρα πολλοί κόσμος τη βλέπει ομαδικά, αν τη βλέπουν περισσότεροι παοξίδες, την ακούνε, έχετε υπόψη, κάνατε κανένα τέτοιο τσιγκάλωπι περίπου, ξέρετε. Ναι, Ηρακλειδής πιο πολύ είναι. Ηρακλειδής, ναι, ναι. Μάλιστα. Άρα θα ήθελα να πω κάτι, αλλά είναι άστοχο αυτό. Δεν πειράζει. Ναι, θα το πω. Επειδή εγώ είμαι παοξής, ναι,
και εσύ είσαι Αριανός. Ποιος? Και ο Γρηγόρης είναι Ηρακλής. Εσύ το λες αυτό. Πέμε, όχι, δεν θέλω να καταλήξω. 10 ετών εσύ, ο... συγγνώμη. Ναι, ναι. 10 ετών ξέρεις εγώ τι ομάδα ήμουν. Ξέρεις, θες να σου το πω στην αλήθεια. Τι, αλλάζω. Τι ομάδα ήμουν εγώ. Κάτσε, αλλάζω. Και φίλο αλλάζεις. 9 χρονών τι ομάδα ήμουν, ξέρεις. Τι ομάδα. ΑΕΚ ήμουν. ΑΕΚ ήμουν. Ξέρεις γιατί ήμουν ΑΕΚ. Γιατί έπιασε ο Χριστίδης τα πέναλτι και σαν παιδάκι τον θαύμαζα και έγινε ΑΕΚ λόγω του Χριστίδη. Και μετά έμεινα για 3 χρόνια ΑΕΚ γιατί έπαιζε την καλύτερη μπάλα. Ωραία, εγώ άλλα... Άρα εγώ δεν είμαι Αριανός, ΑΕΚ ήμουν 9 χρονών. Πάμε παρακάτω. Μάλιστα, όχι, εγώ ήθελα να πω. Είναι πρώτη κάτι... φορά που το δηλώνω δημόσια. Ωραία, ήθελα να πω κάτι, αλλά τώρα είναι άστοχο αυτό. Εγώ έγινα ΑΕΚ 16 Μαρτίου του 77. Ναι, θα έλεγα. Μήπως θα μπορούσε και σε κάποιες εκπομπές να βρισκόταν και κάποιος που να υποστήριζε, και τον ΠΑΟΚ για να λέει... Για βγει όλο το Μετρόπολης, φίλε, για χαρά, άσε και μια εκπομπή να μην γλύψουμε τον ΠΑΟΚ. Έχει γίνει προσκύνημα αυτός ο ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά θα ρωτήσω κάτι. Ναι, το θέλω το φίλο. Ναι. Έκλεισε. Έκλεισε. Δεν σου κάνει εντύπωση μια εκπομπή που όπως λες εσύ, εμείς δεν το ερωτήμα αυτό. Ναι. Την κάνει ένας Ηρακλειδέας και Αριανός την ακούει όλος ο κόσμος. Αυτός είπε Αριανός. Όχι. Λέω αυτά γιατί που λες εσύ. Εγώ, λέω το φίλο, δεν σε προβληματίζει καθόλου. Αυτό το απαντάς. Αυτό το απαντάς. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Και εσύ τους ταμπάνεις και ο άλλος που ακροατής τους ταμπάνεις στο μυαλό. Πάμε παρακάτω. Να κάνει διαφήμιση στην εκπομπή του. Πάμε παρακάτω. Έλα, καλησπέρα. Τι με κοιτάς όπως κοιτάει ο χοντρός στο λιγνό όταν κάνει γκάφα ο λιγνός, ρε κόκκινε. Γιατί με κοιτάς με αυτό γιατί το πλέον. Μια κάμερα θα ήθελα γιατί να πάλι γκάφα έκανε. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σου Κωνσταντίνε και Γρηγόρη. Καλώς τον φίλε. Θα ήθελα να σας πω, ο προηγούμενος, δεν ξέρω πότε πήρε τηλέφωνο κάποιος κύριος και είπε ότι το Άγιο Φως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί το παίρνουν και αυτά. Το διαμαρτυρηθήκαν οι Αρμένοι. Σωστά. Ναι, και ήθελαν αυτοί να το πάρουν. Εν τω μεταξύ τους άφησε ο Πατριάρχης για να το πάρουν. Μπήκαμε στον Πανάγιο Τάφο. Ένα λεπτό, οι Αρμένοι είναι χριστιανοί. Από έξω, βεβαίως είναι Ορθόδοξοι. Είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί. Πάρα πολύ ωραία. Άρα είναι ομοειδάτες, ναι, με τους άλλους. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Ναι. Άρα δικαιούνται και αυτοί. Βεβαίως. Μπήκαν αυτοί μέσα, αλλά όταν βγήκε ο δικός σας ο ιερέας, δεν βγήκε χωρίς φως. Τότε ο δικός μας ο Πατριάρχης των Ιερουσαλήμων που είναι εκεί. Πώς το λέει. Κρατούσε τη δάδα, ας πούμε, τα κεριά, ναι, και κατευθείαν το Άγιο Φως σαν μια γαλάζια δέσμη φωτός, ναι, βγήκε μέσα από μια κολόνα στο ναό της Αναστάσεως και πήγε και άναψε κατευθείαν τα κεριά του Πατριάρχη. Δηλαδή λέτε δηλαδή ότι δεν έχει, μισό λεπτό, λέτε λοιπόν ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί επιστήμη καθόλου για να ανάψει το φως καθόλου, αυτό. Καθόλου, είναι ένα είναι θαύμα. Θαύμα αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό και ο Ρώσος ο Πατριάρχης να μπει δεν μπορεί να το πάρει. Μόνο ο Έλληνας Ορθόδοξος το πέρα. Αυτός ο παπάς εκεί ο ιερωμένος που είπε ότι κάλεσε. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών, Κωνσταντίνε, ναι, γιατί θα κάνουν στους ανθρώπους να μην πιστεύουν. Αυτά είναι διαβάλματα του διαβόλου. Όχι, ρε φίλε, υπάρχει κάτι πιο απλό. Κάτσε να μάθει. Ναι. Δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι που τα παίρνουν. Βεβαιότατα. Δεν υπάρχουν γιατροί που τα παίρνουν. Είναι όλοι είναι ταγμένοι. Δεν υπάρχουν γιατροί που τα παίρνουν. Άρα είναι παπάς που, ναι, τα πήρε αυτός. Λοιπόν, όχι, εγώ το λέω αλλιώς. Μπορεί να μην τα παίρνει αυτός. Αλλά... Απλούστατα είναι η νέα τάξη των πραγμάτων που θέλει έτσι ώστε να σιγά σιγά... Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι σε ξεγελάνε ότι ανάβουν το φως. Στο τρυπάκι δηλαδή να δεχτούμε ότι η θρησκεία μας δεν είναι τόσο δυνατή και θα έρθει ο άλλος ο Αντίχριστος και θα τον προσκυνήσουμε όλοι σαν μεσία. Αυτό γίνεται όλο αυτό. Για εσύ να... τώρα δηλαδή πιστεύεις αυτό το πράγμα ότι είναι θαύμα, ας πούμε. Βεβαίως, βεβαίως, Γρηγόρη. Όχι, εγώ Κωστή. Κωνσταντίνε, λέω, συγγνώμη. Εγώ γιατί αρχίζω και πιστεύω τον άλλο τον παπά. Έχει κάθε δικαίωμα. Εσύ έχεις το δικαίωμα όπως το είπε και ο Γρηγόρη. Με μπήκε ο διάλογος μέσα μου τώρα, κατάλαβα. Να πιστεύεις αυτό. Με γαργαλάει τώρα να πούμε να το βγάλει, να το κάνω μια συνέντευξη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Γιατί κοίταξε να σου πω, ο άνθρωπος που ασχολείται με τη θρησκεία έχει περισσότερους πειρασμούς από έναν άλλον γιατί τον έχει δεμένο τον άλλον. Ναι. Αυτό είναι. Εσείς ασχολείστε με τη θρησκεία πολύ. Κοίταξε, όσο μπορώ. Έχετε χρόνο ελεύθερο πολύ, ας πούμε. Φυσικά έχω, γιατί χρειάζεται χρόνος. Και άκουσε με, Κωνσταντίνε, δεν χρειάζεται χρόνος για να ασχοληθείς με τη θρησκεία. Εγώ δηλαδή γιατί τον πάλι. Τον βρίσκει να πάει. Εγώ γιατί πάλι πιστεύω ότι κάποιος ο οποίος ασχολείται με άλλα πράγματα πολλά δεν ασχολείται με αυτά, με τις θρησκείες. Γιατί... Όχι, όχι, ναι, κάνεις λάθος. Από τη στιγμή που έχεις μέσα σου. Που έχεις πάρει. Εγώ πάντως να σας κάνω μια τοποθέτηση ψυχής. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Θέλω να σας πω μια αλήθεια. Ναι, εγώ από την εμπειρία που έχω,
έχω αντιληφθεί ότι όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα είναι και λίγο τεμπέληδες, να πούμε. Όχι, καθόλου. Καθόλου δεν είναι τεμπέληδες. Δηλαδή δεν είδα κανέναν ο οποίος είναι πολύ άσχολος να ασχολείται με αυτά τα θέματα. Όχι, κοίταξε, άκουσε με να σου πω. Δεν είναι ότι ασχολείσαι. Είναι ότι αυτό που το πιστεύεις, από τη στιγμή που είσαι βαφτισμένος, πήρες τη θεία χάρη του Αγίου Πνεύματος, κάτι μέσα σου συγκεντρίζει. Ναι, αλλά και εμένα με βαφτίζει τη θεία χάρη. Άκουσε να σου πω. Μπορεί άλλος να σκότωσε. Ναι. Να έκανε φόνος που λέμε. Ναι. Να μετανοήσει, ναι, και να σωθεί. Ναι. Και εγώ που κάνω μεγάλους σταυρούς και αυτά, να μην σωθεί. Φίλε, μια απλή ερώτηση σου κάνω για να σωθεί. Ποιος είναι ο πρώτος ο οποίος μπήκε στον παράδεισο για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν. Ο ληστής που είπε. Τα λόγια περιττεύουν από εκεί. Ο ληστής το είπε. Ο ληστής ήταν έτοιμος να πεθάνει, σου λέει ευκαιρία δεν έχω. Ας πιστέψω. Όταν έλυσε εν τη βασιλεία. Όταν λύστευε όμως άλλα έκανε ο ληστής. Κατάλαβες. Κοιτάξτε, άλλα έκανε, αλλά. Θέλω να σου πω, μετανόησε. Αυτή είναι και η δύναμη, ναι, της αγάπης. Δεν μου λες, φίλε. Έλα. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Να είσαι γερός χίλια χρόνια, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, ό,τι είσαι, ξέρω εγώ, να είσαι γερός. Αν κάποιος παλιάνθρωπος, θεωρητικά μιλάω τώρα εγώ. Ναι. Να μην γίνει ποτέ, αλλά το παίρνω σαν θεωρία. Θεωρητικό. Σου βλάψει τα παιδιά. Σου βλάψει τα εγγόνια. Σου βλάψει την οικογένεια. Είναι ένας παλιωτόμενο, ένας ελεηνός, ένας τρισάγνιος, ένας ποταπός, ένας. Ναι. Και αυτός μετανοήσει. Και θα σωθεί αυτός. Και θα σωθεί αυτός. Ναι. Θα χαρίσει που θα σωθεί. Κοίταξε. Για πες μου. Κοίταξε να σου πω. Για πες μου, να καταλάβω δηλαδή τώρα. Φυσικά θα χαρώ. Θα χαρείς. Ναι. Ναι. Δεν με πειράζει δηλαδή που τα έβλαψε. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έχει στείλει άνθρωπο σε δικαστήριο ποτέ? Όχι. Ποτέ? Όχι, δεν θέλω να στείλω. Μάλιστα. Δεν θέλω να ψευδορκήσω, γιατί, και δεν θέλω να στείλω. Γιατί πολλοί λένε ναι, να σωθεί και τα λοιπά, αλλά επειδή ο άλλος τίναζε τα χαλιά από πάνω, τον έσυρε στο δικαστήριο. Κατάλαβες. Συγκρούονται δηλαδή τα πράγματα. Άκουσε με, ναι. Κωνσταντίνε, ναι. Είπαμε, ο άνθρωπος δηλαδή έχει και τις αδυναμίες του. Να, ναι, πούμε την αλήθεια. Ο άνθρωπος, όχι ο Ραπτόπουλος. Έγινε. Καλό, καλό. Γεια σου. Πάμε, γραμμή. Θα πληγεί. Θα πας και ακοινώνητος. Θα πρέπει να μετανοήσεις. Φύγε, επόμενος. Άμα έχει αίσθηση του χιούμορ άνθρωπος. Σαν και εσένα ένα πράγμα. Μπράβο. Πετάς κάτι ωραία τώρα τελευταία. Φαίνεται η άνοιξη σε ευνοεί. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλό, παλικάρια. Κόψτονα, κατευθείαν. Υβρίζει, χαλάει την αισθητική του ακροατηρίου και κίτρινη και κάρτα. Και δεν πάει και στη δουλειά. Από το διαιτητή Πλατόπουλο. Και δεν πάει και στη δουλειά. Και δεν πάει και στη δουλειά ούτε το τεμπελόσκυλο. Ούτε ο Ζήλ τέτοιο τεμπελίσκυλο. Δώσε κανένα πάγκο σε κανένα που έχει ανάγκη. Βέβαια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ακούω πολύ καιρό. Παίρνω από ό,τι φορά. Από πού παίρνετε? Από Βόρεια Χαλκιδική. Πώς είπατε? Βόρεια Χαλκιδική. Βόρεια Χαλκιδική. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ όταν άκουσα για να πει αυτό που λέει, γέλασα. Ναι. Για ένα και μόνο λόγο. Εάν δεις πραγματικά την τελετουργία, μπαίνουν μέσα οι καθολικοί, όλοι οι ξένοι ελέγχουν τον τάφο, δηλαδή ο σκευοφύλακας. Ποιος σκευοφύλακας που έπαιζε στην ΑΕΚ? Ο σκευοφύλακας. Ο σκευοφύλακας στην ΑΕΚ που έπαιζε. Α, δεν τους ξέρω, δεν τα πάω καλά τόσο πολλά. Ποιος σκευοφύλακας, άλλος είναι αυτός. Σκευοφύλακας είναι αυτός που έβγαλε τώρα. Δεν μπερδεύεις, ρε φίλε, είναι στορίδη σκευοφύλακα. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Να σου πω γιατί, αν θέλεις να χτυπήσεις το Άγιο Φως Περιθαύματος, έτσι, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έκανε ένα πείραμα και απέδειξε ότι μπορείς, ναι, με τις κατάλληλες ποσότητες φωσφόρου και άλλων υλικών. Φωσφόρου, ναι. Ναι. Να ορίσεις, ναι, εσύ σε ένα κερί, πότε θα ανάψει αυτό. Ναι. Έγινε το πείραμα κανονικά, έτσι. Δηλαδή, οπότε, ναι. Μπορεί, ας πούμε, ο Πατριάρχης να το ξέρει αυτό, λέω τώρα εγώ. Όχι, όχι φωσφορό, φωσφορικό οξύ. Φωσφορικό οξύ, μπράβο, συγγνώμη. Ναι. Οπότε. Αυτός, δηλαδή αυτός τώρα που βγήκε και το έβγαλε, ναι, έτσι, το θέμα είναι σίγουρο πολιτικό ή θέλει να πουλήσει, δεν είναι τώρα... Ναι. Μην τον φάνε λάχανο τον ανθρωπάκο, φοβάμαι. Ορίστε. Μην τον φάνε τον ανθρωπάκο λάχανο, φοβάμαι, τον παπά αυτόν. Ναι. Όχι, δεν θα το φάνε, απλά τώρα έγινε θέμα, ρε παιδί μου, είναι πάσχα να πουλήσει το βιβλίο, να πάξουμε, ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Αναγράψει βιβλίο. Ναι, μωρέ, αφού αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε. Δηλαδή, αν ήθελε κάποιος να τους πραγματικά να πει ότι το Άγιο Φως δεν είναι θαύμα, θα έπαιρνε το πείραμα του Πανεπιστημίου και θα τελείωνε εκεί η υπόθεση. Εσύ τι λες τώρα, είναι πείραμα του Πανεπιστημίου ή είναι θαύμα? Αυτό. Ναι. Δεν ξέρω, ρε, αυτό που λέει, θέμα πίστης. Έτσι, εγώ δυσκολεύομαι πιο πολύ με την επιστήμη, οπότε δυσκολεύομαι να πει. Άρα, είσαι, σύμφωνα με το απίστευτο και την επιστήμη, είσαι πιο κοντά στην επιστήμη κατά κάποιον τρόπο. Ναι, ναι, πιο κοντά. Εντάξει, στην επιστήμη. Και εγώ εκεί πάω. Να σου πω γιατί, οι μέλη λένε ότι ο Θεός προϋπήρχε, οι δε λένε ότι η ενέργεια προϋπήρχε. Ναι. Έτσι, το μυαλό μου
κολλάει στο προϋπάρχον και στα δύο προϋπάρχοντα. Ναι. Καταλαβαίνετε θέλω να σου πω. Η αλήθεια είναι μία, φίλε. Για να μάθουμε τώρα την αλήθεια. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η απόλυτη ισορροπία. Ναι. Και είναι και πάρα πολύ εγωιστικό να πιστεύουμε ότι είμαστε μόνο εμείς και δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από εμάς. Μη θα σε ακούσει ο. Δεν θα μας τάψουνε. Το φίλο. Μη θα μας ακούσει. Επειδή είναι λάθος επιστήμης. Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Όπως δεν δέχομαι αυτούς οι οποίοι ό,τι δεν μπορούν να το εξηγήσουν το λένε θαύμα. Και όπως δεν γουστάρω να ακούω αυτούς που βλέπουν ένα θαύμα και θέλουν με το ζόρι να το εξηγήσουν επιστημονικά. Ναι, μη Γρηγόρη. Υπάρχουν πράγματα τα οποία λέγονται θαύματα. Μη Γρηγόρη. Θαύμα είναι αυτό που πήρε η Εθνική Ελλάδα στο Euro. Μεγαλύτερο από το Άγιο Φως. Το έζησες. Έτσι. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Με το Χαριστέα Center for. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα, εγώ ακούγομαι. Ναι, κύριε μου, εσείς ακούγεστε. Ωραία, λοιπόν, εφόσον παίρνουμε το Άγιο Φως. Ναι. Στην ημέρα της Αναστάσεως, γιατί έχουμε τόσους πολλούς τραυματισμούς, κομμένα χέρια, πόδια, μάτια, νεκρούς και μερικούς. Είναι αμαρτωλή, ρε φίλε, μάλλον αυτή. Αυτά, φίλε, γίνονται από τα πυροτεχνήματα, δεν κάνω λάθος. Ωραία, το Άγιο Φως γιατί δεν τους προστατεύει. Είναι αμαρτωλή, ρε φίλε. Ρε φίλε, τι σχέση έχουν αυτοί με το Άγιο Φως. Ναι. Το Άγιο Φως γιατί δεν τους προστατεύει τότε. Με φίλε, για να σου κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Ναι. Όταν εσύ παίρνεις το πιστόλι. Ναι. Άφησε με λίγο να μιλήσω. Έχω νομίζω 3 λεπτά. Λοιπόν, θα σου δώσω, και ένα δώρο. Όταν κάποιος παίρνει ένα πιστόλι το οποίο χωράει 6 σφαίρες. Ναι. Βάζει μία και παίζει νίγα με τον κύκλο. Κάποια στιγμή δεν απαιτεί και τη σφαίρα. Αυτό είναι απάντηση. Αυτό κάνει αυτός που παίζει με τα πυροτεχνήματα. Άλλο σε ρωτάει ο άλλο. Τι σχέση έχει αν είναι καλό άνθρωπο, κακό νοήμων. Όχι, λέγεται. Έχει τρέλα στο κεφάλι. Αυτό ο οποίο πετάει πυροτεχνήματα και κάνει, πρέπει να ξέρει ότι υπάρχει και ο κίνδυνο να ακροτηριαστεί. Λοιπόν, έχω λίγο το χρόνο. Λοιπόν, έχω το χρόνο. Για πάρτο. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε Ραπτόπουλε και θα συμφωνήσει μαζί μου. Την άλλη μέρα που γιορτάζουμε το Άγιο Φως. Γιατί έχουμε τόσα ατροχία και τόσους τραυματισμούς και τόσους νεκρούς. Το Άγιο Φως γιατί δεν τους προστατεύει. Και το Άγιο Φως που το παίρνουμε όλοι και οι πολιτικοί γιατί μας έχει πάει στα μνημόνια και δεν μας έχει προστατεύσει. Φως, το αληθινό το φως, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ήτα, στο εδάφιο 12, τα ξέρει αυτός. Λέει το εξής. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς τους μαθητές και είπε... Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Με άλλα λόγια... Το φως είναι ο Ιησούς Χριστός μόνο. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Ναι. Έχει βγάλει ένα βιβλίο ένας αρχιμαντρίτης Στυλιανός Χαρλαμπάκης λέγεται. Ναι. Το βιβλίο λέγεται «Τα ανάποδα της θρησκείας». Ναι. Εκεί πέρα μέσα λέει για το φως, που βγαίνει στα Ιεροσόλυμα, αν είναι αληθινό ή ψεύτικο. Όποιος θέλει δηλαδή έχει την παραμικρή αφιβολία να πάρει το βιβλίο αυτό. Του Χαραλαμπάκη. Τελείωσε. Πάει. Έκλεισες. Έφυγες. Και θα τα δει όλα. Πάμε επόμενη γραμμή και τελευταία νομίζω. Έτσι. Ακούσατε. Γεια σας. Γεια χαρά. Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ. Έλα φίλε. Καλησπέρα Γρηγόρη και Κώστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης ονομάζομαι. Λοιπόν θέλω να πω δύο πράγματα για το Άγιο Φως. Ναι. Μια έρευνα που κάνουν κάποιοι Ρώσοι, ναι, από μερικά χρόνια. Χρηματοδοτούμενη είναι η έρευνα. Δεν ξέρω, προφανώς θα έχουν. Έρευνα, φίλε, χωρίς να υπάρχουν χρήματα. Ποιος τη χρηματοδοτεί, δηλαδή. Η κυβέρνηση της Ρωσίας. Παρακάτω, ναι. Έχουν βρει, ναι, ότι για να ανάψει η λαμπάδα, για να βγει ο Πατριάρχης και να μοιράσει το λευκό φως, ναι, χρησιμοποιείται λευκό φόσφορος. Φωσφορικό οξύ. Οξύ, ναι. Αυτό τι έχει, αυτό που είπε και ο Γρηγόρης που ισχύει. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος αν το βάλει στα μαλλιά του ή στα γένια του, ο λευκός φόσφορος έχει την ιδιότητα να είναι θερμός μεν, αλλά δεν σε καίει. Α, δεν είναι θέμα βρωμιάς του μουσιού δηλαδή. Μάλιστα. Δεν είναι θέμα βρωμιάς προφανώς. Αλλά είναι μετά από κάποια λεπτά όμως, ναι, δημιουργείται σε φωτιά κανονικά. Παίρνει φωτιά το μουσί μετά. Ναι, ναι. Ναι, και ούτε ο Πατριάρχης παίρνει αναπτύρες, ζύπο και ό,τι άλλο θέλει μέσα για να ανάψει τη λαμπάδα. Ναι. Απλώς, αυτό ήταν και, το κάνω και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Τι κάνανε, ναι. Στις τελετές που κάνανε, χρησιμοποιούσαν λευκό φόσφορο, γιατί ο λευκός φόσφορος έχει την ιδιότητα να ανάβει μετά από κάποια ώρα. Δηλαδή μπορείς να ποτίσεις τη λαμπάδα
με λευκό φόσφορο και μετά θα ανάψει μετά από 10 λεπτά. Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι είναι καθαρά επιστημονική εξήγηση και όχι κάποιο θαύμα. Εσύ κόκκινη δεν πιστεύεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι θαύμα. Τέλειος. Όπως ο φίλος το εξηγεί επιστημονικά και έχει και το δικαίωμα, έχω και το δικαίωμα. Είναι Ηρακλειδέας ρε φίλε και πιστεύεις τα θαύματα. Είχαν τον καλύτερο παίκτη στην Ελλάδα και βγαίναν 8η. Αυτοί μόνο μπορούσαν να κάνουν τέτοιο θαύμα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τελείωσε. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσεις, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με καναλάκι για Λαμά και Δήμου. Ναι. Και μετά. Ναι. Θανάσης Κυλώνης, Νίκος Κουριανός. Και μετά. Και μετά Μιχάλης Σαρόπουλος. Σαρόπουλος, δεν χάνεται. Και μετά. Μετά είναι ο Πασχάλης Καμόρα. Και μετά. Και μετά είναι ο Κώστας Βρανάς. Μετά. Και μετά Γιάννης Κυλιτίδης. Τι, πεκυκλο... Χάρη Πάτση είσαι, ρε. Όχι, ρε. Τι είσαι, ρε. Είμαι. Ο Google. Πάμε.